Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, 10 παρατέταρτο και εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, με την εκπομπή απόψε να είναι αφιερωμένη στο κριτικό επιχειρήν και για να το κάνουμε πιο ειδικό, στο ηρακλειώτικο επιχειρήν. Απόψε θα μιλήσουμε για τον κορυφαίο επιμελητηριακό θεσμό της Κρήτης, έναν από τους μεγαλύτερους σε ολόκληρη την χώρα, αναφερόμαστε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, το τέταρτο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας μετά την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. 22.000 οι εγγεγραμμένοι, είναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική του ηρακλειώτικου επιχειρήν. 4 οι συνδυασμοί που διεκδικούν τα ενία της νέας επιμελητηριακής θητείας και χωρίς να χάνουμε χρόνο να παρουσιάσω τους 4 επικεφαλείς. Μαζί μας ο σημερινός και εκ νέου υποψήφιος επικεφαλής του συνδυασμού μπροστά για το επιμελητήριο, ο κύριος Μανώλης Αλιφιεράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Αλιφιεράκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ο υποψήφιος και επικεφαλής του συνδυασμού επιμελητήριο για όλους, ο κύριος Βασίλης Βερτούδος. Καλησπέρα σας, κύριε Βερτούδε. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Ο υποψήφιος και επικεφαλής του συνδυασμού επιμελητηριακή σύμπραξη, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καρκανάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλή εβδομάδα και σας και στους τηλεθεατές μας. Και ο υποψήφιος και επικεφαλής του συνδυασμού επιμελητηριακό άλμα, ο κύριος Μανώλης Κουμαντάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Να πω λοιπόν ότι η σειρά με την οποία κάθονται υποψήφοι είναι η αλφαβητική σειρά με βάση τα επώνυμα, γιατί θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ σωστή στον τρόπο και στον χρόνο που θα κατανύμουμε στους 4 συνδυασμούς. Θα ήθελα την συζήτηση να την ξεκινήσουμε με μια γενική συζήτηση, με μια γενική ερώτηση. Θα μπούμε βεβαίως στην πορεία σε πιο ειδικά θέματα. Κύριε Αλιφιεράκη, είστε στα ενία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και είστε και εκ νέου υποψήφιος. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος σας σε αυτήν την επιμελητηριακή θητεία, εφόσον το ηρακλειώτικο επιχειρήν σας εμπιστευτεί ξανά. Εσάς και την ομάδα σας, βεβαίως. Έχουμε παρουσιάσει ένα έργο τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Αυτό το έργο έχει γίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες, ας πούμε, καταστάσεις και τις κρίσεις που περάσαμε σαν οικονομία και σαν τόπος γενικότερα, μέσα από το οποίο μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε στις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε και όχι μόνο, κάναμε και ένα σημαντικό έργο. Αυτό λοιπόν είναι το έναυσμά μας. Από εδώ και πέρα εμείς θέλουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τον επιμελητηριακό θεσμό και μια που είπατε ότι είμαστε το μεγαλύτερο επιμελητήριο, εγώ θα σας το αιτιολογήσω με κάποιο άλλο. Δηλαδή περάσαμε να είμαστε το μεγαλύτερο επιμελητήριο από τη μία θητεία στην άλλη. Καταφέραμε να έχουμε 26.500 μέλη, επομένως πάμε στα 41 μέλη που θα εκλεγούν αυτή τη φορά, ενώ μέχρι τώρα προηγουμένως είχαμε 31 μέλη, έχουν και τα άλλα επιμελητήρια και είμαστε το μοναδικό περιφερειακό επιμελητήριο που έχει 41 μέλη. Δηλαδή αυτή είναι η κατάταξη. Αν θέλετε μετά με τα οικονομικά στοιχεία, πάλι είμαστε στην πρώτη θέση των περιφερειακών επιμελητηρίων και μιλάω, ας πούμε, ως προς τις εισπράξεις που έχει το επιμελητήριο και ως προς τα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει από προγράμματα και οτιδήποτε άλλο, είμαστε και πάλι σε αυτή τη δικασία. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παρελθόν, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο και είναι με νούμερα, όπως σας λέω. Αυτά που σας λέω και πολλά άλλα τα οποία, ας πούμε, θα πούμε και στη συνέχεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε ένα επιμελητήριο το οποίο ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή, να έχει κυρίως προτεραιότητα στους νέους. Γι' αυτό και στο επιμελητήριο μας έχουμε εντάξει υποψηφίους οι οποίοι έχουν τις ικανότητες, έχουν τη γνώση και μπορούν να προσφέρουν το κάτι το διαφορετικό. Έχουμε στήσει μια ομάδα και μέσα στο επιμελητήριο και από τους παλαιούς συμβούλους, οι οποίοι αναγνωρίζουν και έχουν τη δυνατότητα έτσι να προσφέρουν πραγματικά, γνωρίζοντας σε βάθος τον επιμελητηριακό θεσμό, έτσι. Και όλο αυτό δεν θέλουμε να, θέλουμε να το συνεχίσουμε, θέλουμε δηλαδή να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να το προσφέρουμε στην κοινωνία και στα μέλη μας. Θα ήθελα και οι υπόλοιποι να είστε το ίδιο σύντομοι στην πρώτη τοποθέτησή σας για να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Κύριε Βερτούδο, έρχομαι σε εσάς. Εσείς είχατε και κάποιες περιπέτειες στην προεκλογική περίοδο, δεν θέλω όμως να το αγγίξουμε ακόμα αυτό, γιατί θα λύσουμε και απορίες, θα σας θέσω και ερωτήματα πάνω σε αυτό. Επιμελητήριο για όλους. Καταρχήν θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι το επιμελητήριο για όλους, ο τίτλος της δικής σας παράταξης, εκπροσωπεί κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια? Θα σας πω.
Πρώτον, έχω την τιμή απόψε να κάθομαι ανάμεσα σε τρεις προέδρους. Τον κύριο Αγιεράκη που είναι σχεδόν 20 χρόνια στο Επιμητήριο Ηρακλείου μαζί με τη δικούσα που έκανε από το 98. Δίπλα μου έχω τον κύριο Καρκανάκη που είναι 8 χρόνια πρόεδρος στην Όδη Ηρακλείου και παραδίπλα έχω τον κύριο Κομαντάκη που είναι και αυτός 20 χρόνια στον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Εγώ είμαι πρωτάρης ακόμα, αλλά είναι μεγάλη τιμή για μένα. Θα ήθελα να σας πω ότι το Επιμελητήριο για Όδους, ο τίτλος τα λέει όλα. Ξεκινήσαμε με μία μικρή ομάδα φίλων και συνεργατών και φτιάξαμε ένα όμορφο ψηφοδέλτιο, από ό,τι λένε η κοινή γνώμη, δυναμικό, χωρίς πείρα και όλοι οι άνθρωποι είναι νέοι επαγγελματίες, όρεξη για δουλειά, το οποίο να σας πω και κάτι πάνω στο ερώτημα που μου είπατε, πιστεύω ναι, δεν γίνεται ναι. Αν βλέπετε ότι στα χρόνια της Προεδρίας του κυρίου Αλιφιαράκη, οι σύμβουλοι, οι μισοί, να μην πω το, από τα 100 άτομα, 20 είναι μόνιμοι. Αυτοί οι 20 θα δείτε πάλι ότι αυτοί θα κυβερνούν πρώτοι. Και εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο, κανένα που να ξέρει τα μονοπάτια του μαζέματος των ψήφων, κανένα που να ξέρει τις ΑΕ και στο δικό του ψηφοδέλτιο τα 3/4 δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι ψηφίζουν με εξοδοτής η ΑΕ. Αν ρωτήσετε ένα υποψήφιο του κυρίου Αλιφιαράκη, το είπαμε στο δικό μου ψηφοδέλτιο, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτά τα κόρπα που κάνουν και παίρνουν πρακτικά δέλτα σίγμα και κατεβαίνουν και ψηφίζουν σε εκλογές. Θα το δείξουν μετά αναλυτικά, γιατί τώρα θα έχουμε και ευθύνες. Θα πέσουν χρηματικά πρόστιμα για αυτούς που δεν είναι μέλη ή ανώτερα στελέχη στα δέλτα σίγμα των ανωνύμων εταιριών. Πάνε οι παλιοί, κάνουμε ένα πρακτικό, βάζει τα ονόματα φίλων και συνεργατών χωρίς να έχουν καμία μα καμία σχέση με την ΑΕ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μανώλη, 1129 ανώνυμες εταιρείες είναι τώρα γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το Επιμελητήριο για όμως τέτοια κόρπα δεν τα κάνει. Και θα τοποθετηθώ και μετά γι' αυτό. Μισό λεπτό όμως, γιατί εγώ οφείλω αυτή τη στιγμή. Αν όχι, άλλη ήταν η ερώτηση, έτσι. Να σας θέσω. Επειδή λέτε για κόλπα. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Βεβαίως, κύριε Αλιφιαράκη, αν θέλετε μπορείτε και να παρέμβετε. Τι εννοείτε κόλπα, θεωρείτε ότι εδώ διαμορφώνεται, ας πούμε, ένα σκηνικό για να επηρεάσει ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο επιμελητήριο? Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι όπως σας ακούω. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω παραδείγματα, τα έχω γραμμένα εδώ, θα τα καταθέσουμε. Όχι εδώ. Εκεί που πρέπει. Πού θα τα καταθέσουμε? Έχω εταιρείες. Θα δούμε. Θα δούμε αύριο με το νομικό μας σύμβουλο. Θα δούμε. Ήδη κάναμε ένα αίτημα στην Εκλογική Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από το μήνα Ιούλιο. Συγκεκριμένες ΑΕ. Καταγγελίες υπάρχουν. Όχι, καταγγελίες σε μένα. Εσείς και δεν τις ξέρουμε. Καταγγελίες σε μένα, όχι σε σένα. Α, σε εσάς. Σε μένα, πρόεδρε. Είστε ένα άλλο επιμελητήριο εσείς, δηλαδή. Όχι, σε μένα. Σαν επικεφαλής. Α, σαν επικεφαλής, μάλιστα. Ναι. Πήγανε να βρω τον κύριο Δασκαλάκη ΑΕ να μας ψηφίσει. Γιατί δεν τις αναφέρατε αυτές τις καταγγελίες? Θα τις αναφέρω. Όχι, να τις αναφέρετε, να τις αναφέρατε εγκαίρως στο επιμελητήριο. Πού πήγα σήμερα να πάρω την κατάσταση? Υπάρχει μια εκλογική επιτροπή. Υπάρχει μια εκλογική επιτροπή. Αυτή τη διαδικασία των εκλογών. Το έκανα και με γράφος, ορίστε. Θα προσκομίσω το έγγραφο στην Εκλογική Επιτροπή. Ωραία, δεν σας ικανοποιεί η απάντηση? Όχι, ξέρετε, δεν με ικανοποιεί. Ξέρετε τι είχαμε σήμερα απάντηση από την Εκλογική Επιτροπή? Και να πούμε και ποιοι είναι στην Εκλογική Επιτροπή μετά, κύριε Δασκαλάκη. Πότε διαμορφώνονται? Θα ήθελα καταρχήν, κύριε Περτού, θα τα πούμε όλα. Δεν νομίζω ότι το θέμα. Μισό λεπτό. Μόνο αλήθειες όμως, έτσι. Μα δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ψέματα. Από μένα μόνο αλήθειες. Μα δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ψέματα εδώ, κύριε Βερτούδο. Θέλω να είμαι σωστός απέναντι και στους τέσσερις σας. Όμως, οφείλω να κάνω ερωτήματα πάνω σε θέματα τα οποία ο κόσμος που αύριο θα κληθεί να ψηφίσει στο επιμελητήριο πρέπει να γνωρίζει. Βεβαίως. Τι εννοείτε για έγγραφα τα οποία ζητήσατε, παραδώσατε? Εγώ εδώ αντιλαμβάνομαι ότι
αφήνετε κάτι να εννοηθεί. Και δεν θέλω να υπάρχει κάτι θα είναι στον αέρα. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ακούστε. Έκανα ένα. Πρώτα συνεδριάσαμε εγώ, ο κύριος Αγιφιαράκης, ο κύριος Καρκανάκης, για να πάμε ήπια στις εκλογές ομαλά. Γιατί εδώ είναι εκλογές επιμελητηρίου, δεν είναι εκλογές με κόμματα και δήμους και αυτά. Εδώ είναι επιχειρήν. Είναι όλοι επιχειρηματίες του νομού. Προσέξτε. Πήγα λοιπόν στη διακομματική, ας την πούμε έτσι, που κάναμε εμείς. Εγώ έχω επιχειρηματικό λόγο, δεν έχω πολιτικό, κύριε Δασκαλάκη. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί, ο κύριος Κουμαντάκης έλειπε. Στο Ρέθυμνο δεν ήρθε. Συνεδριάσαμε τρεις. Μου επικαλούνται, ζητάω από την Επιτροπή τη βραδιά που θα ανοίξουν οι κάρπες. Να είναι ένα σε κάθε κάρπη. Τίμια πράγμα. Αυτό είναι το επιμελητήριο. Συγγνώμη, όχι, όχι τώρα, για το έγγραφο, γιατί θα το διαβάσω. Το έγγραφο να το δει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που ασχολείται. Όχι, θα τα ακούσει όλα εδώ, πρόεδρε. Τι να ακούσω τώρα. Θα τα ακούσει όλα. Το κόσμο είναι να ακούσει. Δεν ακούσω εγώ. Εγώ τα έχω ακούσει από σένα επανειλημμένο. Αλλά αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξανακούσει εδώ ο κόσμο. Αν κάνουμε, υποβαθμίζουμε το επίπεδο τη συζήτηση. Όχι, δεν το υποβαθμίζουμε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εγώ σε μια τέτοια συζήτηση θα επιτρέψετε να μην συμμετέχω. Να μην συμμετέχω. Θα εφαρμόσετε και δεν σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Περτούδο, ολοκληρώστε πολύ γρήγορα για να κάνουμε την κυρία Αγιαράκη. Αν είναι να σπαταλήσουμε το χρόνο μας γι' αυτό. Επιμελητήριο για όλους, κύριε Δασκαλάκη. Όχι, κύριε Αγιαράκη, μισό λεπτό. Δεν μπορώ όμως να φημώσω. Προσέξτε, κύριε Δασκαλάκη, λέμε επιμελητήριο για όλους. Μου είπατε ο τίτλος που είναι επιμελητήριο για όλους. Επάνω εκεί λοιπόν. Το επιμελητήριο για όλους θέλει πεντακάθαρες διαδικασίες, τίμιες λύσεις και τη βραδιά των εκλογών. Και στην κάρτα, προσέξτε. Βέμε, να ελεγχθούν επισταμμένως στην Εκλογική Επιτροπή. Να ελεγχθούν επισταμμένως στη δημόσια υπόδειξη εκπροσώπων από τις ΑΕ, ώστε οι οριστέντες ως εκπρόσωποι να είναι είτε μέλη του ΔΣ είτε ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΑΕ, ό,τι λέει ο νόμος. Η διασφάλιση της παραπάνω ιδιότητας θα διαφυλάξει τη μη αλλίωση του εκλογικού καταλόγου. Θεωρούμε δε σημαντικό τον έλεγχο, καθώς έχει υποπέσει την αντίληψή μας ορισμός ως εκπροσώπων ατόμων τρίτων προς ορισμένες εταιρείες. Και μόνο σκεφτικό, τον έλεγχο του εκπροσώπου και της ψήφου του. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Βερτούδο. Πέστε μου. Οφείλω αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο στον κύριο Αγιφεράκη για να απαντήσει σε αυτό να που απαντήσω. Λέτε. Πολύ είναι καλά. Ο σημερινός πρόεδρος του επιμελητηρίου. Κύριε, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά θέλω. Βεβαίως θα μιλήσετε. Ναι. Θέλω όμως να αποκατασταθεί αυτό. Θα σας πω κάτι. Ναι, εδώ φέρνει ο κύριος Βερτούδος, είχε μια περιπέτεια πέρασε πραγματικά η οποία ήταν. Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, και δεν φταίει το επιμελητήριο. Λοιπόν, έρχεται τώρα να φέρει θέματα τα οποία απασχολούν τη. Δεν θα πάμε όπου θέλετε. Είπε ο κ. Εντάξει, ωραία. Εσείς το είπατε. Λοιπόν, είναι θέματα που ασχολούν αποκλειστικά την Εκλογική Επιτροπή. Λοιπόν, η Εκλογική Επιτροπή, εμείς δεν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια αυτή, ό,τι γινόταν στο επιμελητήριο, καλός ή κακός, αλλά όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Λοιπόν, αυτά τα οποία λέει τώρα ο κύριος Βερτούδος αφαιρούν αποκλειστικά την Εκλογική Επιτροπή. Άρα σημαίνει δεν την εμπιστεύεται την Εκλογική Επιτροπή. Γι' αυτό βγαίνει λοιπόν εδώ και καταγγέλει κάποια πράγματα και λέει κάποια πράγματα. Κύριε τα οποία Δασκαλάκη, δεν έχουν. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Λοιπόν, ο κύριος όμως Βερτούδος. Ο κύριος Βερτούδος όμως έκανε δεχτό αυτή την απάντηση που του έδωσε η Εκλογική Επιτροπή. Έτσι, είναι καλυμμένος. Όχι για την προηγούμενη περιπέτεια. Άρα και την εμπιστευόσαστε. Εδώ και τώρα, την εμπιστεύομαι. Και τι, γιατί κάνετε. Γιατί θα πάμε αλλού. Μας άνοιξε το μονοπάτι που να πάμε. Η Εκλογική Επιτροπή. Λοιπόν, θέλω, κύριε Δασκαλώ, για να συνεχίσω αυτό. Και να το κλείσω. Όχι, όχι. Η απάντηση, να το μάθει και ο κύριος Αγιαράκης, που ξέρει. Η απάντηση της Εκλογικής Επιτροπής απόψε ήταν ότι αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν. Τη στιγμή που υπάρχει γλίσσος της υπογραφής των ΑΕ, δεν μπορεί μόνο το γεμί του επιμελητηρίου. Και ξέρετε ποιος είναι ο προϊστάμενος του γεμί, αυτός μόνο μπορεί να το ελέγξει. Ο προϊστάμενος λοιπόν του γεμί δεν μας δίνει απόψε ούτε ποιοι θα ψηφίσουν εκπρόσωποι. Πήγα το μεσημέρι, δεν τα δίνουν τα έγγραφα. Ούτε αύριο θα είναι έτοιμα. Τις λέω το Σάββατο θα είναι έτοιμα το μέρο των εκλογών. Μου είπαν θα δούμε. Μάλιστα. Προσέξτε. Εμείς ξέρουμε τι ακριβώς. Όχι, όχι, κύριε Βερτούδο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πρέπει να δώσω το λόγο και στους άλλους. Τώρα τελείωσα. Λοιπόν. Θέλω να απευθώ σε όλους τους επαγγελματίες που έχουν ΑΕ στο νομό
να βγουν και να πάρουν, αν δεν είναι οι ίδιοι, όπου τι λέει ο νόμος. Διότι θα πέσουν μεγάλα προστήματα από τον ΕΦΚΑ, από το Εργάνη, θα βρούμε ποιοι δεν είναι ασφαλισμένοι. Τρομοκρατείτε τις επιχειρήσεις τώρα. Εσείς τρομοκρατείτε τις επιχειρήσεις. Το έντιμο ποιο είναι, κύριε παρακαλώ. Αυτό σας είναι παρακαλώ. Το έντιμο. Θέλετε να βάλετε πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Να βάλω, άμα είναι παράνομος, ναι, να μπει. Ωραία, εντάξει. Όταν πάει να ψηφίσει ο υπάλληλος, ο νοσοκόμος στην εταιρεία σας, ναι. Λοιπόν, βεβαίως να μπουν προστήματα. Κύριε, θα μπουν προστήματα σε αυτούς που δεν έχουν δικαιώματα. Κύριε Βερτούδο, θέλω να σεβαστείτε λίγο και το χρόνο των άλλων συνυποψηφίων σας. Κύριε Καρκανάκη, έρχομαι σε εσάς. Τώρα, εγώ θα σας θέσω το ερώτημα για την επιμελητηριακή σύμπραξη. Δεν ξέρω όμως αν θέλετε να τοποθετηθείτε και σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Νομίζω ότι πρέπει. Αλλά νομίζω ότι είναι συστητική η απάντησή μου, κύριε Σκαδάκη. Η απόφασή μου να συμμετέχω σε μία ακόμα εκλογική διαδικασία πραγματικά προέρχεται μέσα από ένα αίσθημα ευθύνης για την προάσφυση ακριβώς του κύρους του επιμελητηριακού θεσμού, ο οποίος βάλεται πανταχώθεν. Είτε από άγνοια, είτε από διαδικασίες υποβαθμίζεται και αυτό δεν είναι σωστό. Υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό 18 ολόκληρα χρόνια. Πρόεδρος της ΝΟΔΕ που ανέφερε ο κύριος Βερτούδος, είμαι 5 χρόνια, όχι 8. Και έχω ολοκληρώσει τη θητεία μου, έχω ολοκληρώσει, δεν είναι τετραετίες, είναι διετίες. Έχω ολοκληρώσει τη θητεία μου στην συγκεκριμένη θέση με τιμή. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε να, ως παράταξη, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2017 με όραμα στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Βερτούδος τότε, ως μέλος της παράταξής μας και με επικεφαλής τον κύριο Μελισσίδη. Η παράταξη αποφάσισε μετά από πρόταση του κύριου Μελισσίδη, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορούσε να συνεχίσει ως επικεφαλής και με εξέλεξε ως επικεφαλή της συγκεκριμένης παράταξης. Με συγκεκριμένο... Σώδησε στο δακτυλίδι ο κύριος Μελισσίδης. Κανένα δαχτυλίδι δεν δόθηκε. Ίσως τα παρόν πρότεινε. Καμία δημοκρατική διαδικασία βρήκε, δεν έγινε. Ότι βρήκε. Πώς δεν ορίζω στη θέση μου τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη. Λέτε ψέματα. Όχι. Λυπάμαι, λέτε ψέματα. Λυπάμαι, είπε όχι. Προτείνω ως ικανότερο τον κύριο Καρκανάκη. Και τι ψήφισε κανένας. Ψήφισε κανένας, Βαγγέλη. Είπε ότι αν εγώ μπω σε ψηφοφορία θα πάρει 13-0 και δεν μπαίνω σε ψηφοφορία. Γιατί πριν 6 μήνες. Είχα όλοι μιλημένοι. Όλοι μιλημένοι είναι. Όλοι εναντίον σας είστε. Κύριε Βερτούδο, δεν είστε βασιλιά της Καϊλάς. Συνεχώς αυτό το πράγμα τώρα. Όλοι είναι εναντίον σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κοροϊδεύω με τον κόσμο. Μα αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Ενδιαφέρει τον κόσμο και αυτό. Σωστό είναι αυτό. Δεν το ενδιαφέρει. Αίσθημα ευθύνης. Κύριε Καρκανάκη, συνεχίστε. Αποφάσισα να διεκδικήσω τη θέση του Προέδρου και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά επειδή ένα από τα μειονέκτημα του επιμελητηριακού θεσμού γενικότερα είναι προεδροκεντρικός θεσμός και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Προεδρία είναι το εργαλείο για να μπορέσει να υλοποιηθεί το όραμα, τα σχέδια και οι προτάσεις που έχουμε ως επιμελητηριακή σύμπραξη. Έχουμε συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο 120 υποψηφίων συμβούλων από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, από όλα τα γεωγραφικά δημιαρίσματα του νομού Ηρακλείου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής τόσο στην επιχειρηματική τους και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία, και άνθρωποι νεότεροι, νέοι επιχειρηματίες, με φρέσκες ιδέες, με όρεξη για δουλειά, με διάθεση προσφοράς. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην οποία δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις πολύ νωρίς, για το οποίο είναι ούτως ή άλλως επικαιροποιημένο του προγράμματος και των προτάσεων που είχαμε καταθέσει και το 2017, τις οποίες είχε στηρίξει και ο κύριος Βερτούδος τότε μαζί στην ομάδα μας, και συνεχίζουμε με επικαιροποίηση των προτάσεών μας αυτών για ένα επιμελητήριο ανοιχτό, δημιουργικό, αποτελεσματικό, έναν σύμμαχο των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και έναν φορέα ο οποίος θα μεταμορφώνει συνολικά την τοπική κοινωνία. Γιατί η επιχειρηματικότητα, κύριε Δασκαλάκη, έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία γενικότερα. Και θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες όχι απλά θα ευημερούν, αλλά η ευημερία των επιχειρήσεων θα είναι αντίστοιχα και ευημερία για την τοπική κοινωνία. Κύριε Κουμαντάκη, επιμελητηριακό άλμα.
Και θα κάνω έτσι έναν λεκτικό συγγυρμό με τον τίτλο. Άλμα, σημαίνει ότι έρχεστε να διεκδικήσετε το επιμελητήριο για να το βγάλετε από τη στασιμότητα. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό το άλμα σηματοδοτεί την αλλαγή μιας άλλης πορείας, ένα άλλο επιμελητήριο. Εγώ έχω υπηρετήσει το επιμελητήριο 23 χρόνια, σε εποχές που το επιμελητήριο το σεβόταν όλοι. Ήταν σε εποχές που η επιχειρηματικότητα όχι μόνο σεβόταν το επιμελητήριο, αλλά επιδεχόταν και μεγάλες πολιτικές του επιμελητηρίου. Τώρα δεν το σέβεται. Αυτό είναι το κύριο Κομμαντάκη. Μη με διακόπτεις. Και είπαμε, να η επιχειρηματικότητα επιδεχόταν πολιτικές, οι οποίες πολιτικές είχαν και δραστικότητα που είχαν αποτέλεσμα, γιατί πηγαίνανε και πάνω στους ανάλογους που έπρεπε να πάνε και είχαν αποτέλεσμα, αλλά και ταυτόχρονα άνοιγε δρόμους για πολλούς επιχειρηματίες, ειδικά την εποχή εκείνη που υπήρξε μια διαδικασία η οικονομία μας για να μπει στην διαδικασία ανάπτυξη. Κάντε το πιο συγκεκριμένο. Τα τελευταία 14 χρόνια του επιμελητηρίου. Κάντε το πιο συγκεκριμένο, ποια εποχή, τελευταία, ποια εποχή μιλάτε. Τα τελευταία, πριν 23 χρόνια. Τα τελευταία. Εντάξει, όχι, να ξέρουμε κι εμείς. Να συγκρίνουμε. Μην με διακόπτεις, άνθρωποι. Να έχουμε στοιχεία. Σε παρακαλώ, μην με διακόπτεις. Κύριε Κουμαντάκη, μισό λεπτό όμως. Κάνουμε ελεύθερο διάλογο. Δεν θέλω να. Λοιπόν, τα τελευταία 14 χρόνια το επιμελητήριο έχει μπει σε μια άλλη πορεία, μια, αν θέλετε, αβελτηρία, μια πορεία αντιπαραγωγικότητας και αντιδραστικότητας. Και αυτό οφείλεται ότι το επιμελητήριο δεν παρήγαγε πολιτική. Το επιμελητήριο σε κάποια δεδομένα τα οποία εφαρμόζονται 30-40 χρόνια τώρα στην υλοποίησή τους, όπως κάποιες εκθέσεις κλπ. Κλπ. Αυτά είναι 30-40 χρόνια πριν, έτσι, με τα δεδομένα εκείνα εκεί. Έτσι, εξακολουθεί να τα εφαρμόζει. Όπως έχει μπει και σε μια διαδικασία δημοσίων σχέσεων, κυριολεκτικά δημοσίων σχέσεων, οι οποίες ναι μεν έχουν και κάποιο αυτό το ρόλο τους, αλλά δεν θα είναι, μια, αν θέλετε, μια βάση που θα μπορέσουν πάνω εκεί να αναπτυχθεί η πολιτική που χρειάζεται. Τι εννοείται δημοσίων σχέσεων, δηλαδή ένας επιμελητηριακός θεσμός για το ΘΕΑΘΗΝΕ, αυτό λέτε? Ένας θεσμός ο οποίος τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδοθεί σε σημαντικές, αν θέλετε, σχέσεις τέτοιες μορφής δημοσίων σχέσεων. Εγώ θα σας αναφέρω και ένα γεγονός, ότι φέτος κάνανε και τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου. Εδώ είναι παραποίηση της ιστορίας. Έτσι. Δεν πρέπει, δεν τα είπα ποτέ. Τι εννοείται παραποίηση της ιστορίας? Ότι το επιμελητήριο δημιουργήθηκε και όλη την ιστορία την ξέρω πολύ καλά, σε απόλυτους και χρόνο, έτσι, το 1938. Μην αναλύσω. Λέτε ψέματα, τώρα. Ψέματα εσύ λέτε. Λέτε ψέματα. Κύριε Κουμαντάκη, τώρα, είστε ανιστόρητος. Επειδή λέτε ψέματα και λέτε ότι είστε στο επιμελητήριο. Μα σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Είναι δυνατόν να ανέχομαι εγώ να λέτε αυτά τα πράγματα? Επιδοθήκατε, ναι, σε μια διαδικασία τέτοια, παραποίηση της ιστορίας, έτσι, με πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε όμως, κύριε Κουμαντάκη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο που λέει. Είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Δεν γνωρίζει ο κύριος Κουμαντάκης. Δεν γνωρίζει. Βραβεύσεις, παραβραβεύσεις κλπ. Κλπ. Και όλη αυτή η διαδικασία. Τέτοια πράγματα το επιμελητήριο είχε να επιδείξει πολλά πράγματα. Εγώ όμως δεν θέλω ένα τέτοιο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο πρέπει να είναι ένα επιμελητήριο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στα καινούργια δεδομένα, τα παγκόσμια καινούργια δεδομένα της οικονομίας, τα οποία επέρχονται σιγά σιγά και στη δικιά μας οικονομία, τα διαρθρωτικά προβλήματα, όπου θα γίνουν αλλαγές που έπρεπε το επιμελητήριο, αντί να έχουν σκεφτεί και να είχαν τη δυνατότητα να σκεφτούν, έτσι, ότι πρέπει, εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει εμείς να κάνουμε άλλη ορωματική πολιτική, πρέπει να αντλήσουμε από όλο τον κόσμο αυτά τα δεδομένα και να μπορέσουμε πώς να αρχίσουμε να παράγουμε πολιτική για να ανοίξουμε δρόμους
στην επιχειρηματικότητα. Μην, αν θέλετε να τα πω πιο αναλυτικά. Ολοκληρώστε, γιατί έχετε έτσι θέσει μια σειρά αποζητήματα που οφείλω αυτό, να δώσω τον χρόνο αυτό, στον κύριο Αλιφιεράκη, σαν σημερινό πρόεδρο, να απαντήσει. Γι' αυτό το λόγο και μόνο γι' αυτό το λόγο πήρα τη διαδικασία αυτή και αυτή να προχωρήσω με ένα συνδυασμό νέων ανθρώπων οι οποίοι θα είναι στη φιλοσοφία αυτή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καθαροί στην κοινωνία μέσα. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν εργασία, θα έχουν επιχειρήσεις. Είναι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που παλεύουν καθημερινά, μάλιστα, πληρώσουν, είναι αυτοί που ξέρουν την πραγματική οικονομία και μπορούν να παράξουν και πολιτική. Κύριε Αλιφιεράκη, ναι, θέλω είναι, να είναι απαντήσετε. Βαρύ, είναι βαρύ αυτό το οποίο λέει. Θέλω να απαντήσετε, επειδή είπατε ακριβώς αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι βαρύ αυτό που λέει. Ο κύριος Κουμαντάκης, εντέχνος, πλην άκομψε εντελώς, ενώ γνωρίζει ότι το επιμελητήριο ρητάζει τα 100 χρόνια του, έρχεται τώρα παραμονές των εκλογών να πει ότι ξεκίνησε το 1938. Όταν ξέρει ότι υπάρχουν μελέτες τις οποίες έχουν κάνει διδακτορικοί μεταφοιτητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του επιμελητηρίου, έχει αναγνωστεί το, και έχει διερευνηθεί το αρχείο του επιμελητηρίου το 1924, για να μην σας πω και λίγο νωρίτερα, mm-hmm, αλλά επισήμως το 1924 με διάταγμα του Βενιζέλου τότε ιδρύθηκαν τα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που και το τεχνικό και το D24, σας παρακαλώ, κύριε Κουμαντάκη, είστε αγράμματος αν λέτε αυτά τα πράγματα και για τα επιμελητήρια. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Το 1900. Το 1900. Όχι, το κάνει σκόπιμα. Το κάνει σκόπιμα. Το 1924. Παρακαλώ, το 1924 και το τεχνικό επιμελητήριο γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια. Το γιόρτασε το τεχνικό επιμελητήριο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Για όλα τα επιμελητήρια, λοιπόν, τα επιμελητήρια μπήκαν σε ίδρυση από το 1924 και ήταν και περιφερειακά επιμελητήρια. Αν θέλει, ας το διαψεύσει ο κύριος Κουμαντάκης. Λοιπόν, σε τόσο καιρό, σε ένα τέτοιο θέμα σοβαρό, προσέξτε, σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, ο κύριος Κουμαντάκης το κρατάει να το πετάξει έτσι σαν πυροτέχνημα. Γιατί δεν βγήκε αυτό να το καταγγείλει δημοσίως, να έχουμε κι εμείς τον χρόνο να του δώσουμε τα στοιχεία, να διαβάσει αυτά που πρέπει να διαβάσει. Γιατί είναι αδιάβαστος, δεν έχει διαβάσει καν το άλμπουμ, όλο αυτό που κυκλοφορήσαμε. Έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό, έχει γίνει έρευνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θέλει να θυμάται. Θέλει να θυμάται όταν το επιμελητήριο ήταν το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο και όταν ενώθηκε από εκεί και πέρα, ας πούμε, στο οποίο ήρθαν και πιο λαϊκά στρώματα, ο κύριος Κουμαντάκης λέει: έχασε την έγκλη του. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Κουμαντάκης. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλεις να πεις. Καταλαβαίνω. Εγώ σε διαβάζω. Δεν ξέρεις την ιστορία. Καλά, ξέρεις εσύ τώρα. Εντάξει, τα ξέρεις. Κύριε Δασκαλάκη, τα ξέρεις εσύ. Ήρθες μετά από 23 χρόνια τώρα να θυμηθείς το επιμελητήριο. Θα μιλήσουμε. Αυτό είναι ο στόχος του επιμελητήριου. Μισό λεπτό όμως, κύριε Καρκανάκη. Μισό λεπτό. Όταν όμως ακούγονται τοποθετήσεις από όλους εσάς, εγώ οφείλω να δώσω χρόνο σε αυτό που αναφέρω. Όχι, πείτε και εσείς. Κύριε Καρκανάκη, συγνωρίζετε. Κύριε Περτούδο, γνωρίζετε την ιστορία του επιμελητηρίου. Πείτε τη, σας παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Το 1924 ιδρύθηκε. Για να το πείσω. Ωραία. Ήρθε όμως την εκδήλωση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα αυτά τα χρόνια. Τόσες φορές το έχουμε συζητήσει. Να μην πει αυτή την αλήθεια, συγγνώμη. Να μην την πει στα κερδίδια. Ναι, ωραία. Πρέπει να μάθουμε. Η αμφισβήτηση. Μα τώρα σε παρακαλώ. Άμα μου λέει αυτό, μου λέει το άλλο παρακάτω και τα υπόλοιπα, καταλαβαίνω ότι δεν θα πάει αυτό. Η αμφισβήτηση του χρόνου ίδρυσης του επιμελητηρίου συζητήθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί δεν είπε εκεί. Τι είπατε, κύριε Κουμαντάκη, γιατί δεν διαφωτίσατε το Συμβούλιο. Δεν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να ξέρει που είναι. Άλλο αν είπατε. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 15 χρόνια. Λοιπόν, αν θέλετε να πιάσουμε να συζητήσουμε την ιστορία. Έχετε λόγο εκεί. Γιατί δεν το είπατε αυτό. Εσείς τη φέρατε την ιστορία. Να κάνουμε την ιστορία τώρα. Εσείς τη φέρατε αυτή την ιστορία. Το επιμελητήριο δημιουργήθηκε. Ας δούμε το επιμελητήριο του 2024 και το επιμελητήριο του 1938. Κύριε, κλείνουμε το κομμάτι της ιστορίας του. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βερτούδο, γιατί θέλω να τα κλείσουμε αυτά μια και καλή, επειδή η αλήθεια είναι ότι υπήρξε έντονο σκηνικό πόλωσης, κύριε, και αναφέρομαι και στους τέσσερις σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της δικής σας περιπέτειας, επειδή σας δεσμεύτηκα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα το θέσουμε. Εσείς, κύριε Βερτούδο, στην αρχή θέσατε μια υποψηφιότητα, στην πορεία βρεθήκατε εκτός, κάνατε ένσταση μέσω δικηγόρου και συνεχεία πήρατε το πράσινο φως
για να είστε υποψήφιος. Επειδή το παρακολούθησα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα το ρεπορτάζ, αφήσατε σαφέστατες αιχμές ότι κάποιοι προσπάθησαν να σας θέσουν εκτός του επιμελητηριακού θόκου. Αφήσατε αιχμές ότι υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένου βουλευτή. Και αφήσατε και σαφέστατες αιχμές για την εκλογική επιτροπή του επιμελητηρίου. Όμως η εκλογική επιτροπή σας άναψε το πράσινο φως να είστε υποψήφιος. Μάλιστα. Σας ακούμε. Το δεύτερο δεν το έκανα. Mm-hmm. Δεν άφησα αιχμές για πολιτικό πρόσωπο. Να τα βάλουμε στη σειρά. Ωραία. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως είπα και σε άλλη συνέντευξη, είπα ότι ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα νεανικό, καινούριο, ολοκένουριο, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και αγκυρώσεις, από κόμματα, πολιτικά γραφεία, βουλευτές, εν ενεργεία, ανεξάρτητους βουλευτές και με κανένα πολιτικό πρόσωπο βοήθεια. Mm-hmm. Από κανένα. Βρήκαμε 103 επιχειρηματίες από όλο τον νομό. Ξέρετε, όταν υπάρχει προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι μόνο για μένα, δεν ξέρω για το να τοποθετηθεί και ο κύριος Κουμαντάκης και ο κύριος Αγιφιεράκης και ο κύριος Καρκανάκης να μου πει ποιος άλλος είχε προσωπικά δεδομένα των εταιριών που απαγορευόταν κάποιος να τα πάρει μέσα από το επιμελητήριο. Τι εννοείται προσωπικά δεδομένα? Το γεμί είναι προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Πάτε εσείς και ρωτάτε για την ΑΕ του κυρίου Καρκανάκη. Mm-hmm. Και σου λέει, και ρωτάς, είναι πληρεί τις προϋποθέσεις να συμμετέχει στο συνδυασμό μας επιμελητήριο για όλους? Α, είναι προσωπικά δεδομένα. Ρε παιδιά, πώς θα έξω εγώ ότι για να κατέβει ο κύριος Καρκανάκης υποψήφιος σε μένα πρέπει να είναι 2 χρόνια... Μισό λεπτό όμως. Αυτό δεν είναι δουλειά μιας εκάστοτε εκλογικής επιτροπής? Όχι, να μελετήσει όχι την νομιμότητα των προτάσεων? Μιλάμε για το αρχικό στάδιο. Για το αρχικό πριν στάδιο. Πάμε, μάλιστα. Μάλιστα. Πριν πάμε στην εκλογική mm-hmm. επιτροπή. Στο αρχικό στάδιο, όταν ξεκινάς με στόχο τους 82 υποψηφιότητες σε όλα τα τμήματα, τουριστικό, μεταποίηση, εμπορικό, εξαγωγικό και υπηρεσίες. Mm-hmm. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες μίνιμου. Τότε λοιπόν, ρωτάς, ο κύριος Καργανάκης μπορεί να είναι στο συνδυασμό μου, πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι στο συνδυασμό μου? Είναι 2 χρόνια εγγεγραμμένος? Α, δεν μπορούμε να σου πούμε, είναι προσωπικά δεδομένα. Ρωτήσατε συγκεκριμένο υπάλληλο, ναι, συγκεκριμένο, και σας είπε τέτοιο? Με διακόψει, κύριε Καρκανά, είμαι διακόψει. Αλλά πάλι γιατί, λέτε πράγματα που λέτε. Εγώ θέλω να το κλείσω το θέμα. Ναι, αλλά διότι, θα πείτε συγκεκριμένα. Θέλω, ρώτησα την τάδε υπάλληλο, τον τάδε υπάλληλο. Ξέρετε και μου πολύ είπε καλά. Εσείς το αντιμετωπίσατε αυτό? Εγώ βεβαίως. Ναι, πώς το αντιμετωπίσατε? Πού ήταν όλα λυμμένα? Τα 3/4 του επιμελητήριου είναι Μανώλης Αγιφιεράκης, το 1/4 του επιμελητήριου Βαγγέλης Καρκανάκης. Χωρίστε τα συγκεκριμένα. Τελεία και πάντα. Υπάλληλοι, 1/4 σου έδωσα. Δεν σε αδικό. Δεν είπα 50-50. Ξέρω τι λέω. Και είμαι και έντιμος. Και λέω πάντα αλήθειες. Καμία βοήθεια από κανένα, κύριε Δασκαλάκη. Καμία βοήθεια από καμία υπάλληλο, από κανένα υπηρεσία. Αναγκάστηκα λοιπόν εγώ τότε, γιατί ξέρω, είμαι 7 χρόνια εκεί πέρα, ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα ήθελα να το πάτε όμως πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε σημείο να φτιάξουμε αυτά με χαρτιά του επιμελητηρίου, προσέξτε σας λέω, χωρίς να το ξέρει κανείς υπάλληλος. Τι έκανα εγώ? Έκανα ένα που το σκέφτηκα το βράδυ που κοιμόμουν, 3 η ώρα εγώ παίρνω τις αποφάσεις τη νύχτα και εγώ στέλνω στους υποψηφίους μου, πηγαίνετε να πληρώσετε. Τι, να είμαστε ταμιακά ενήμεροι και να πάρετε και μία βεβαίωση ιστορικού μέρους να δούμε πότε άνοιξαν την επιχείρησή σας, πότε οι δραστηριότητες που είναι, γιατί μπορεί να έχει 2 CAD, να τα δούμε, να τα μελετήσουμε. Έτσι έγινε. Εγώ μάζεψα από τους 103, οι 6 ήταν σίγουρα 100%, mm-hmm. ήταν 100%, εντάξει, γύρω σε 95-96. Άρα φτάνουμε στο κομμάτι να καταθέσετε υποψηφιότητα. Τα φτιάχνουμε, τα καταθέτουμε. Ναι. Εκεί λοιπόν, για 3-4 άτομα στη μεταποίηση. Τρία πρόσωπα. Υπήρξε πρόβλημα. Ότι άρα ήταν, όχι ταμιακά, γιατί το κυκλοφορήσαν γι' αυτό, ότι δεν είχαν πληρώσει. Προσέξτε. Δεν ήταν ταμιακά ενήμερα. Εγώ είχα τις αποδείξεις όμως εδώ, στη τσέπη μου. Παρουσίασα τις αποδείξεις ότι ταμιακά ενήμερα όλοι. Όλοι. Mm-hmm.
Και το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό. Τέλος πάντων, να μην γίνομαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε, προσέξτε. Γιατί θέλω. Άτομα, γιατί θέλω. Προσέξτε, μην με διακόψει, κύριε Καργαράκη. Για να αποδώσω τα του Κέσταρη στο Κέσταρη. Εγώ θέλω να πω κάτι. Κύριε Βερτούδο, θα δεν υπήρξε εδώ. Όχι, για να βοηθάμε να απαντάτε κιόλα. Το καλύψω, τον κύριο Καργαράκη που βιάζεται να διακόψει. Βιάζεται να διακόψει πάλι. Δεν υπήρξε δόλος από τη μεριά του επιμελητηρίου. Υπήρξε μία εφαρμογή στα κομπιούτερ που σας βγάζανε εσάς. Έναρξη επαγγέλματος από το 2008, πήραμε απόφαση το 17 οι ατομικές επιχειρήσεις να εγγραφούν. Δεν εγώ βοηθάω για να το πάω λίγο παραπέρα. Πάμε παρακάτω. Γιατί αυτά δεν πολύ αφορούν. Πάμε λίγο στο κομμάτι. Στην Εκλογική Επιτροπή. Η Εκλογική Επιτροπή λοιπόν θέτει τον συνδυασμό σας εκτός λέγοντας ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει. Εσείς μπαίνετε στη διαδικασία της ένστασης. Ένσταση δικηγόρια από Αθήνα. Σε αυτή τη διαδικασία της ένστασης. Σε αυτή τη διαδικασία της ένστασης αφήσατε σαφέστατες αιχμές. Όχι για πολιτικό πρόσωπο. Όχι για πολιτικό. Στις παραπολιτικές στήλες των site υπήρχαν και αυτά. Όχι, αυτά δεν ήταν δικά μου και έχω βγάλει ωραία. Τίου τύπου okay. Και okay, okay, okay. Κανένα πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Τα πολιτικά πρόσωπα έκαναν άλλα. Που θα τα πω σε λίγο. Τα πολιτικά πρόσωπα που εννοείται. Δεν εννοώ κανένα πολιτικό πρόσωπο. Αυτό που λέτε. Αυτά που διάβασα μεταφέρω. Ωραία. Αυτά που διαβάσατε, τα πολιτικά πρόσωπα κάναν άλλη δουλειά. Mm-hmm. Θα την πούμε ωραία. Σε λίγο. Λοιπόν, αφήνετε τις αιχμές. Τι πιστεύετε έγινε εκεί, υπήρξαν κάποιοι που δεν θα σας θέλαν υποψήφιο, γιατί και μαζί μιλήσαμε στην προσπάθεια να κάνω ρεπορτάζ όπως μίλησα και με τον κύριο Κουμαντάκη και με τον κύριο Καρκανάκη και με τον κύριο ναι. Αλιευχεράκη. Θα σας απαντήσω ειλικρινά. Και αφήνατε αιχμές. Ναι, θα σας απαντήσω. Αν ήταν ναι. ο κύριος Αλιευχεράκης, τι θα έλεγε. Δεν θα αφήνε αιχμές όταν εμείς ξέρουμε τον πόλεμο που δέχομαι. Πάω στον Τυμπάκη. Εδώ έχω 4 υποψηφιότητες υποψηφίου, προσέξτε, σας λέω. 4 υπογεγραμμένοι άνθρωποι. Μόλις μάθανε τα τσακάλια της πολιτικής, ποιοι είναι στον Τυμπάκη μοίρες. Ποια είναι τα τσακάλια της πολιτικής. Ξέρετε εσείς, θα τα πω σε λίγο, θέλω να τα πω και ονόματα, δεν κόβω νόμο. Δεν θέλω να πει το ονόματα. Θα τα πω. Τα τσακάλια της πολιτικής, λοιπόν, αυτοί που είναι χρόνια στο κουρμπέτι, κύριε Δασκαλάκη, μάθανε ότι στον Τυμπάκη έχει υποψήφιο τον κύριο Δασκαλάκη. Δυνατός στελέχος, δυνατός επαγγελματίας, μηδενικό χρέος, δουλεύει 6 ώρα στη δουλειά του, ανάπτυξη μεγάλη. Το βράδυ, μόλις μάθανε ότι ο Δασκαλάκης είναι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Βερτούδου επιμελητήριο για όλους, αρχίξουν οι πιέσεις. Αυτός ο άνθρωπος, 1000 συγγνώμη γονατιστός, μην με καταθέσεις, καταστρέφουμε. Ναι. Προσέξτε, ο άλλος ντρέπεται να πάει στο καφενείο. Μην το κυκλοφορήσεις εδώ, γιατί θα ντραπώ. Γιατί δηλαδή μας λέτε ότι πήγαν στην υποψήφιοι σας και προσπάθησαν να πιέσουν δικό σας υποψήφιο να μην καταβεί μαζί σας. Υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ακυρώναν υποψηφιότητες. Μάλιστα. Υπογράφατε εσείς, το βράδυ πέφτανε οι μεγάλες πιέσεις, εκβιασμοί, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Μεγάλη πίεση. Εκβιασμοί είναι βαριά έκφραση. Πώς θα υποχωρήσετε αλλιώς εσείς που έχετε υπογράψει. Για να πάρετε την υπογραφή σας πίσω, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να δεχτείτε πολύ μεγάλο εκβιασμό. Εν τέλει όμως, κύριε Βερτούδου, για να το κλείσουμε αυτό, δικαιωθήκατε από την Εκλογική Επιτροπή. Ναι. Σας άναψε το πράσινο φως να είστε υποψήφιος. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό. Αφήσατε όμως εχμές και για την Εκλογική Επιτροπή. Για την Εκλογική Επιτροπή, προσέξτε. Θα πάμε εκεί. Μα να πάμε μια και καλή. Θα δεν πάμε. Θέλω ένα-ένα με ρωτάτε. Το η Εκλογική Επιτροπή βγάζει απόφαση. Το επιμελητήριο Ηρακλείου, προσέξτε. Βγάζει μετά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, 12.30 ώρα το βράδυ, βγάζει ανακοίνωση ότι ο συνδυασμός επιμελητήριου για όλους είναι κομμένος από τις εκλογές της προσεχής. Okay. Το βγάλανε 12.30 ώρα τη νύχτα. Η Εκλογική Επιτροπή λοιπόν, δεν ξέρω, με ψήφο 3-2, γιατί το πρώτο, λέει ο κ. Καρκανάκης, ήταν διαφορετικό, το δεύτερο σκέφτο δεν ήξερα καθόλου το φάκελό μου, καθόλου, αποκλείσανε. Μετά παρουσιάσαμε όλα τα στοιχεία και δικαιωθήκαμε. Να μην πάμε άλλο σε αυτό όμως. Μάλιστα. Ωραία. Καλά. Θέλω να κλείσουμε γιατί δικαίως πρέπει να πάμε και στην επόμενη ημέρα για το επιμελητήριο. Ακριβώς. Θέλω να είμαι τίμιος. Δεν ήταν δόλος των υπαλλήλων. Ήταν μια εφαρμογή που έγινε από τα κομπιούτερ του επιμελητήριου. Το κλείσαμε λοιπόν αυτό. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καρκανάκη. Απλά θα κάνετε λίγο υπομονή να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα επειδή με πιέζουν. Δεν σας πρέπει να πει τη δική του αλήθεια. Αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καρκανάκη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.
Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής. Μιλάμε για τις επιμελητηριακές εκλογές στο Ηράκλειο. Μαζί μας οι κύριοι Αλιχεράκης, Βερτούδος, Καρκανάκης και Κουμαντάκης, οι τέσσερις επικεφαλείς των συνδυασμών που διεκδικούν τον επιμελητηριακό θεσμό του Ηρακλείου, τον τέταρτο μεγαλύτερο της χώρας, τον κορυφαίο της Κρήτης βεβαίως. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καρκανάκη. Η αλήθεια είναι ότι επιθυμώ να πάμε στην επόμενη μέρα στις προτάσεις σας, όμως αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε οι ίδιοι να κλείσετε αυτό το θέμα σε μια δημόσια συζήτηση. Επομένως, σας δίνω το λόγο επειδή μου το ζητήσατε. Κύριε Σκαλάκη, καθ' όλη τη διάρκεια που πραγματικά ο κύριος Βερτούδος είχε αυτή την περιπέτεια με την κατάθεση του ψηφοδελτίου του και πάλι που μονοπολούσε. Όχι, μισό λεπτάκι, δεν είναι πάλι με εσάς. Αναφέρθηκατε προηγουμένως και είπατε: εγώ λέω μόνο αλήθειες. Δεν αναφέρθηκα καθόλου τη λέξη Καρκανάκη, δεν είπα. Επί μία εβδομάδα αναφερόσασταν στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, σε μονολόγους ότι δήθεν μία παράταξη επιθυμούσε και προσπάθησε να σας αποκλείσει. Εντάξει. Και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένη επιστολή που έκανε ως παράταξη. Βεβαίως. Δεν είπα για τον Αϊφιλάκη. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί γράφτηκε αυτή η επιστολή. Το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ένας θεσμός ο οποίος διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Αν θέλετε, έχω εδώ όλη την νομοθεσία για τις εκλογές. Ξέρετε, επειδή ακούστηκαν διάφορα φιλολογίες περί δημοκρατικού Ηράκλειου που πρέπει να βγει η ταμπέλα ότι είναι δημοκρατικό Ηράκλειο, γιατί την γκρεμίσανε και πρέπει να είναι γκρεμισμένη. Δημοκρατία σημαίνει σεβασμός κανόνων και νομοθεσίας για όλους. Αυτό σημαίνει. Τίποτα παραπάνω. Ο κ. Βερτούδος κατέθεσε ένα ψηφοδέλτιο με 103 υποψηφίους. Λέει ότι ρωτούσε στο επιμελητήριο. Κακώς που δεν ξέρω, δημοσιευμένα είναι. Αν δεν σας ενδιαφέρει ούτε αυτό το πόσους έχω, έχω λοιπόν 119 και εγώ ένας 120. Λοιπόν, 119 λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, η κατάθεση των ψηφοδελτίων σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως και όλες οι διαδικασίες, έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στη σελίδα του επιμελητηρίου, στο site, δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο και έχουν υποχρέωση όλοι οι υπεύθυνοι των συνδυασμών, για να μην σας πω και οι υποψήφοι ακόμα, να ενημερώνονται για αυτές τις ημερομηνίες οι οποίες είναι καταληκτικές. 14 Οκτωβρίου ήταν η προθεσμία για να τακτοποιηθούν ταμιακά τα μέλη μας. Καλώς, κακώς, αυτό προβλέπει η νομοθεσία και ισχύει για όλη την επικράτεια, για όλα τα επιμελητήρια. 24 Οκτωβρίου έλυγε η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου με τις υποψηφιότητες, τους υποψηφίους. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, βεβαίως και μπορούσε να πάρει πληροφορίες ο καθένας και για το, από το επιμελητήριο. Ποιο επιμελητήριο? Το της Αθήνας. Ποιο επιμελητήριο? Κεντρική Ένωση. Ποιο προϊστάμενο? Το προστάμενο του ΓΕΜΗ. Από οποιονδήποτε, μπορούσατε να πάρετε. Εντάξει, και άσο, αυτά που αναφέρεστε για τα έντυπα που πήρατε και να σας πω και γιατί δεν το κάνατε, κύριε Βερτούδο, σας ξέφυγε και το είπατε προηγουμένως. Γιατί φοβόσασταν να μην μάθουν ποιοι είναι οι υποψήφοι σας και ασκηθούν πιέσεις. Σωστά. Εσείς, και αναφέρατε. Εσείς παρακολουθούσατε τον κύριο Κουμαντέλη, ποιους υποψήφους έχει. Αναφέρατε. Τους παρακολουθούσατε στον Κάδαξη. Να μου το πει το μεσημέρι. Θα λέτε ακόμα περισσότερα. Κύριε Κουμαντάκη, σας παρακολουθούσαμε στον Galaxy. Τα λέτε εσείς, εμένα εννοείται. Δεν ήσουν στο ραδιόφωνο, το είπε το μεσημέρι. Δεν ήσουν εκεί. Πότε? Από πάνω, τρεις ώρες ήσουν από πάνω, τρεις ώρες. Πότε, όταν κάνατε την. Όταν έκανα την εκδήλωση. Δεν ήξερα καν ότι είναι συγκέντρωση και στείλατε παραπολιτικό, ενώ εγώ έκανα ραντεβού με υποψηφίους. Γιατί αυτό που είπατε στις καφετέρειες ότι κάναμε. Και υποβαθμίζεται εντελώς τη συζήτηση. Ένιωθα, και πιστεύω ότι. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να λειτουργεί με τέτοιο πολιτικό πολιτισμό? Δηλαδή αισθανόμουν πολύ άσχημα. Η φαντασία σας υπερβαίνει. Αφού σε βλέπα από κάτω, σε βλέπα. Απαγορεύεται να είμαι στον Galaxy. Ξέρετε πόσες φορές με συναντήσατε στον Galaxy? Πόσες φορές με συναντήσατε στον Κάλαξη? Τρεις ώρες έπινε. Εγώ, λοιπόν, κύριε, τώρα μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Η αλήθεια, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κρυφούς τους υποψήφιούς μας για να μην σταματήστε. Σε παρακαλώ. Υποβαθμίζετε εντελώς τον εαυτό σας περισσότερο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο κύριος Βερτούδος ότι έχει τέσσερις ακυρώσεις υπογεγραμμένες. Σωστά. Έτσι δεν είπατε, κύριε Βερτούδο? Πάρτε λοιπόν 10 υπογεγραμμένες
ακυρώσεις. 10 υπογεγραμμένες ακυρώσεις. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. 10 είχα ακυρώσεις. Φαντάζεσαι γιατί. Κύριε Καργανάκη, 10 ακυρώσεις. Ο Βερτούζος ο Βασίλης δεν έχει καμία ακυρώση. Κάποια από τα ονόματα από αυτά τα γνωρίζετε και έχετε μιλήσει μαζί τους. Αυτοί που ακυρωθήκανε σε μένα έχουν όνομα και επίθετο. Και εδώ είναι όνομα και επίθετο. Να σας τα δείχνω κιόλας. Δεν τα λέω δημόσια, αλλά τα λέω. Μπορείτε να μου πείτε. Με τις υπογραφές σας. Άλλο πολιτικό πρόσωπο από αυτό που σας υποστηρίζει σας έκοψε. Δεν ξέρω. Θα πείτε εδώ. Τώρα είπατε προηγουμένως. Όχι, να πείτε εδώ. Τόση δύναμη που έχει το γραφείο που σας στηρίζει και χάσατε 4 υποψήφιες. Και εσάς σας στηρίζουν. Και από όλα τα πολιτικά γραφεία έχουμε περάσει. Όλοι και έχουμε ζητήσει. Ναι, αλλά θέλετε τη δική σας αλήθεια μόνο. Λοιπόν. Ολοκληρώστε. Κύριε Βερτούδο, σας παρακαλώ. Η Υπουργική Επιτροπή λοιπόν συνεδριάζει σύμφωνα με τον νόμο 10 μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου. Μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης του φακέλου και της συνεδρίασης της Εκλογικής Επιτροπής καμία άλλη διαδικασία όχι μόνο δεν προβλέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά η Εκλογική Επιτροπή ή κάποιος υπάλληλος ενημερώνει τώρα, τον κύριο Βερτούδο ότι έχεις πρόβλημα στην προέκριση του φακέλου. Ξέρετε λοιπόν, πότε το έμαθα ότι έχω πρόβλημα στο τελευταίο συμβούλιο που κάναμε. Εγώ ξέρετε πότε το έμαθα ότι μου αποκλείσαν έναν στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή λοιπόν συνεδριάζει και αποφασίζει. Ήταν ελεγμένος ο Φαγιός 3 μέρες νωρίτερα. 10 υποψηφίους του κυρίου Βερτούδου. Είπαμε. 7 υποψηφίους του κυρίου Μαντάκη. Έναν υποψήφιο δικό μου και κανέναν υποψήφιο του κυρίου Αλιφιεράκη. Και μην με ρωτήσουν από πού τα ξέρω αυτά. Έχω αίτημα προς την Εκλογική Επιτροπή γιατί είχα ένομο συμφέρον και έχω τα πρακτικά. Ολόκληρα τα πρακτικά. Όχι αποσπάσματα που δημοσιευόντουσαν σε κάποια παραπολιτικά σχόλια για να αποδείξουν ότι η γραμματεία του επιμελητηρίου είπε ψέματα ότι ήταν παψηφή ενώ ήταν 3-2. Η απόφαση είναι παμψηφή της ακύρωσης και της ανακήρυξης. Εγώ λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κύριος Βερτούδος έκανε μία ένσταση. Ζητούσε ετεροχρονισμένα να γίνουν αλλαγές εταιριών, να πάει από τη μία εταιρεία στην άλλη υποψήφιος, να πάει από το ένα τμήμα στο άλλο, προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό. Η ένστασή του έγινε μερικώς δεκτή. Δεν έγινε για τους 10, έγινε για 3 συγκεκριμένα άτομα προκειμένου να συμπληρώσει. Καλώς έγινε. Προσέξτε, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω ως αμυνόμενος. Γιατί μπήκα στο κάδρο επειδή έστειλα μία επιστολή προς την Εκλογική Επιτροπή. Διαβάσε όταν την. Δημοσιεύματα. Βεβαίως και θα τη διαβάσω. Βεβαίως. Καταθέσαμε ως συνδυασμός επιμελητριακή σύμπραξη υποψηφιότητα στις επερχόμενες επιμελητριακές εκλογές. Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα σε τοπικό site περί παρεμβάσεων υποψηφίων στις διαδικασίες, θεωρούμε δεδομένο ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην Εκλογική Επιτροπή από κάθε συνδυασμό πλέον δεν επιδέχονται ενδιάμεσης τροποποίησης και αλλαγής. Το λέω, νόμος το λέει. Ο που αφορούν σε αλλίωση δεδομένων, μετακίνηση τμήματων των υποψηφίων συμβούλων ή σε λοιπά στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση δήλωση υποψηφιότητας. Κάθε υποψήφιος συνδυασμός με τους νομικούς του παραστάτες, και από ό,τι βλέπω έχετε πολλούς νομικούς παραστάτες, κύριε Βερτούδο. Και εγώ δεν αναφέρομαι σε εσάς εδώ. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένο δημοσίευμα περί bullying στους υπαλλήλους, περί bullying στους ανθρώπους εκεί προκειμένου να γίνουν. Θάνατον, με αυτή την επιστολή. Ποιον συνδυασμό. Εσείς. Μα δεν αναφέρω κάποιο συνδυασμό. Ναι, εσείς γιατί αμέσως καταλάβατε ότι αφορά δικά σας συνδυασμό. Δεν στην παράγραφο, ξαναπέ στην παράγραφο. Είναι αποκλειστικά και μόνη να αποφανθεί και μάλιστα λέμε, ελπίζουμε σε ένα υγιή εκλογικό αγώνα με τη συμμετοχή όλων των ορθώς κατατεθέντων συνδυασμών. Τον κατατεθέντων συνδυασμών. Βεβαίως, ποιον, τον μη κατατεθέντων. Κύριε, δεν θέλω να μου επιρρύψετε ευθύνες μετά, γιατί δεν πήγαμε στα θέματα που αφορούν το επιμελητήριο. Από εκεί και πέρα. Εγώ είχα μία απόρριψη. Είχα κι εγώ ένα λάθος. Βεβαίως και μπορεί να γίνουν λάθη. Ο κύριος Αλιφιεράκης δεν είχε κανένα. Οι 99 περάσανε. Σύμφωνα με τα πρακτικά πράγματα της Εκλογικής Επιτροπής, τα οποία επαναλαμβάνω γιατί λέγονται διάφορα νομότυπα. Τα έχω μετά από αίτησή μου, όπως τα έχει και ο κύριος Βερτούδος, που έκανε αίτηση στην Επιτροπή γιατί είχε ένομο συμφέρον. Επομένως, το να. Κοίτα, δεν ξαναλέω. Για να προχωρήσουμε. Η Επιτροπή συναισθηματικά και όχι νομικά λειτουργώντας. Ένα ρητορικό ερώτημα προς όλους. Εγώ, έκανε πολύ για καλά, ποιο λόγο έκανε υπήρχε πάρα αυτή πολύ η αγωνία και από τους τέσσερις να κρατηθούν κρυφοί υποψήφοι? Γιατί εγώ αυτό το ακούω, ναι, το άκουσα τουλάχιστον από τους τρεις, από τους τέσσερις εδώ. Μα σας το είπα προηγουμένως, ότι γίνονται επηρεασμοί.
είναι ο συγγενής μου στο άλλο ψηφοδέλτιο mm-hmm. και μαθαίνει ότι είναι ο σύντεκνος στο άλλο και τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει μόρε εσύ σύντεκνε γιατί να μπεις εκεί. Νωρίτερα διάφορα ο κύριος Βερτούδος χρησιμοποίησε την έκφραση εκβιασμός, κύριε Καρνάκη. Τώρα αυτά ομός είναι στις φαντασιώσεις, εντάξει. Όχι φαντασιώσεις. Εδώ θα τοποθετηθεί και ο κύριος Κουμαντάκης. Ομός εκβιασμός σε τι πράγμα, δηλαδή να κάνει εκβιασμός τι. Να φύγουν οι καλοί υποψήφοι από το συνδυασμό να πάνε ή στου κυρίου Καρκανάκη ή στου κυρίου. Θα βάλετε τα γυαλιά σα να δείτε αυτόν τον υποψήφιο, κύριε. Μην κατέβει καθόλου. Κύριε Βερτούδο, αυτόν εδώ τον υποψήφιο. Θα βάλετε τα γυαλιά σα να τον δείτε. Ναι, το διαβάζω και αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται να πείτε το όνομα. Αυτόν εδώ τον υποψήφιο που ακύρωσε την υπογραφή του. Γιατί? Έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του. Δεν ξέρει ποιο είναι αυτό που υποψήφισε. Ποιο, χωρί να πείτε όνομα. Συγγενή σα. Σωστά. Εγώ ούτε του μίλησα καθόλου, σας ορκίζομαι. Έχει κύριε, υπογράψει. Κύριε. Τι έμαθε. Κύριε. Ωραία. Συμβαίνουν κύριε δασκαλάκια αυτά. Υπάρχουν τέτοιες. Όταν έχεις 430 υποψηφίους, θα δημιουργηθούν και κομπλαρίσματα μεταξύ οικογενειών, σογιών. Εδώ είχα υποψήφιο στη μεταποίηση. Προσέξτε. Τον γιο, που έκανε τώρα. Κοιτάξτε, τον γιο υποψηφίου. Αυτό που υποψήφιο. Έκανε τώρα. Και ο άλλος αδελφός ήταν. Βλέπω ότι είναι στο εξαγωγικό άλλης παράταξης. Έχουν συμβεί τέτοιες διαδικασίες. Τι αυτό έκανε τώρα, λοιπόν φοβήθηκε ο κύριος Βερτούδος και αυτό δεν το πήρε στη στοιχεία. Δεν χρειάζεται να το πείτε. Όχι, δεν το λέω. Αλλά πρόσεξε, είναι πολύ συγγενικό μου πρόσωπο. Έχει την υπογραφή. Πρέπει να τον είχε βρει πριν. Προσέξτε πόσο καιρό δούλευε πιο μπροστά. Εμείς ξεκινήσαμε τέλη Αυγούστου. Αυτό πρέπει να γίνει πριν τον Ιούλιο. Δεν θα ποινικοποιήσουμε και μόλις ο άνθρωπος αγώνα. Φαντάζομαι ότι και οι τέσσερις που διεκδικείτε το επιμελητήριο. Φαντάζομαι και οι τέσσερις που διεκδικείτε το επιμελητήριο θα τα κερδίσετε. Τον Ιούλιο ξεκίνησε. Κάνατε καλά. Μάλιστα. Πάμε τον Ιούλιο ξεκίνησε. Κύριε Καρκανάκη. Κύριε Κουμαντάκη. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Καρκανάκη. Η Εκλογική Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούλιο. Έκανε όλες τις ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο και οι οδηγίες. Όλα τα έντυπα που χρειάζονται για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων είναι κρεμασμένα στο site. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τον προεκλογικό αγώνα κανένας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, βεβαίως και γίνονται παρεμβάσεις. Τώρα, η συνεχής αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα που βοηθάνε δήθεν κάποιον υποψήφιο. Εντάξει, και εσάς βοηθάνε. Καλά κάνουν και σε βοηθάνε. Γενικά, τα πολιτικά πρόσωπα. Και όλοι έχουμε απευθυνθεί σε πολιτικά γραφεία για την στήριξή του. Μην τα χαλάσουμε. Όχι, δεν χαλάμε. Μην τα χαλάσουμε. Μισό λεπτό. Θέλω να πάω και στον κύριο Κουμαντάκη. Κύριε Βερτούδο, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας θερμό παρακαλώ. Θέλω να το κλείσουμε αυτό για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε στο κυρίως πιάτο της συζήτησης. Αυτό το θέμα που θέτουν οι συνυποψηφίοι σας. Επηρεασμός υποψηφίων. Μόλις τώρα είπε ο κ. Βερτούδος ότι δεχτήκατε και εσείς αυτή την πίεση. Έγινε χαμός. Χαμός. Τώρας. Εγώ αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Συγγνώμη για τη φωνή μου. 40 χρόνια προσπαθώ στο επιχειρήν. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκλογές. Αυτό που συνέβη σε αυτή την εκλογική διαδικασία εμένα με λυπεί ιδιαίτερα. Και ευθύνη την έχει αυτή η καθεστική ακατάσταση 14 χρόνων, οι δύο παρατάξεις, εδώ είναι, έτσι, που η οποία με έχει αγκιστρωθεί στην εξουσία και θέλει να κρατηθεί πάλι στην εξουσία. Αυτοί οι δύο παρατάξεις. Δύο παρατάξεις ήταν στην εξουσία, ήταν του κυρίου Φασουλάκη και του κυρίου Αλιφιεράκη. Εσείς είσαστε στην εξουσία. Εσείς είσαστε. Εκεί είσαστε 14 είσαστε, χρόνια. Μα εσείς είστε 30. Οι ίδιοι άνθρωποι είσαστε εκεί, οι ίδιοι άνθρωποι είχατε ψηφιστεί, οι ίδιοι άνθρωποι είσαστε στη διαδικασία. Αυτή τα τελευταία 6 χρόνια είστε σε μια αγαστή συνεργασία και πολλά πράγματα. Ναι. Θυμάστε λοιπόν, τι είχε γίνει στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσω, κύριε. Μα λέτε ανακρίβειες. Επειδή λέω ακρίβειες, λέω την πραγματικότητα. Τέθηκε εκτός η παράταξή μας με 13 έδρες και αποκλείστηκε από οποιαδήποτε διαδικασία. Να κλείσουμε το θέμα αυτό, κύριε Καρκανάκη. Εσείς θα το κλείσετε, αλλά έγινε λοιπόν αυτή η κατάσταση με μια αγωνία να κρατηθεί στην εξουσία. Δυστυχώς, σε αυτές τις εκλογές δεν υπήρχε ισοτιμία σε όλους που είναι υποψήφοι, έτσι, παρατάξεις, ούτε η σοβαρή, ξέρω εγώ αν θέλετε, κατάσταση. Γιατί, θα σας πω μερικά παραδείγματα, πολλά είναι.
Δεν έχουμε χρόνο, θα τελειώσουμε το θέμα αυτό. Όταν με βάση το νόμο έλεγε ότι πρέπει στις 14 του Οκτωβρίου και έτσι, το έλεγε ξεκάθαρα και το έλεγε και από τον Μάιο μήνα, Ιούλιο μήνα, ναι, μέχρι στις 14. Εμείς είχαμε καταστάσεις για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σαν συνδυασμός, έτσι, και μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία από αυτούς ποιοι έχουν πληρώσει και ποιοι δεν έχουν πληρώσει, ούτως ώστε να πιεστούν, να τακτοποιηθούν για να μπουν στη διαδικασία. Όμως, εμείς μας λέγανε ότι λόγω των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούσαμε να έχουμε. Οι κύριοι όμως, άλλες δύο παρατάξεις, είχαν και δουλεύαν έτσι. Και παίρνανε τηλέφωνο τους ανθρώπους αυτούς ότι δεν έχουν πληρωθεί, τους πιέζανε να πληρωθούν και να κατέβουν να πληρωθούν. Πολλές περιπτώσεις επλήρωσαν και τις συνδρομές τους για να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Εμείς το μάθαμε 10 μέρες πριν. Και όταν πήγα στο επιμελητήριο και είπα τι γίνεται εδώ, μου είπανε δεν μπορούμε να στα δώσουμε. Οι κύριοι σε συνδυασμούς αυτούς πώς τα έχουνε. Και τότε πήραμε και εμείς 10 μέρες πριν. Αυτό είναι ισοτιμία στην εκλογική διαδικασία. Το ότι εδέχτηκα εγώ προσωπικά πολεμική, έτσι, από μία παράταξη η οποία είναι του κυρίου Καρκανάκη και ειδικά από κάποιον βουλευτή, ανεξάρτητου βουλευτή, από το γραφείο του μέσα, με πιέσεις μεγάλες, έτσι, με μεγάλες πιέσεις για να μπορέσουν να φύγουν από το συνδυασμό μου και φύγανε πάνω από 20 άτομα, με διάφορες πιέσεις. 20 άτομα πίεσε. 20 άτομα πιεστήκανε και βγήκανε. Τώρα δεν περνάτε τα όρια, όχι της ανακρίβειας. 20 άτομα, κύριε. Πέστε ποια είναι 20 τα άτομα αυτά. Δεν μπορώ να πω πια τίποτα άλλο. Από το γραφείο. 50 άτομα πίεσε ο δικός σας φίλος σε μένα να φύγουνε. 60 πίεσε του κυρίου Αλιφεράκη. Ο καθένας δεν μπορεί να λέει ότι από το γραφείο του ανεξάρτητου και του δικού σου πολίτη. Όχι ο συνδυασμό όλου, μια ομάδα, η ομάδα του ανεξάρτητου, εσύ και άλλα 6-7 άτομα. Εδέχτηκα μεγάλη πίεση, εδέχτηκα λάσπη, εδέχτηκα πιέσεις, εδέχτηκα και εκβιασμούς ανθρώπων, όχι σωματικές εκβιασμούς, έτσι κλπ. Ακούστε και να τελειώσω το θέμα αυτό. Οι εκλογές έχουν γίνονται διάφορα πράγματα, αλλά έχουν κάποια όρια. Εδώ έχουν ξεπεραστεί τα εσκαμμένα. Εδώ πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό. Δεν περίμενα ότι τέτοια πολεμική και τέτοιος αγώνας που γίνεται για να μπορέσουν να κρατηθούν στην εξουσία. Δεν ξέρω, φοβάμαι να είναι μόνο για την εξουσία. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε 11 ακριβώς σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ ζωντανά στην Κρήτη TV. Μαζί μας οι 4 επικεφαλείς των συνδυασμών που διεκδικούν το επιμελητήριο Ηρακλείου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Αλιφιεράκη. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της πορείας μέχρι τις εκλογές, αλλά και το τι θα γίνει μετά. Μου ζητήσατε όμως ότι θέλετε να αποκαταστήσετε κάτι το οποίο ακούσατε. Ναι, θέλω να πω για τους υπαλλήλους του επιμελητηρίου, όσο αφορά την διαδικασία των εκλογών, ήταν πρόθυμη να δίνουν οποιαδήποτε απάντηση που τη ζητούσε. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο υπάλληλο, όλοι ήταν υπεύθυνοι. Δηλαδή, ξεκινώντας από το Μητρό κτλ. Δεν αρνήθηκε κανείς να δώσει, ας πούμε, την πληροφόρηση αυτή την απαραίτητη που χρειαζόταν. Το ότι ακουστήκαν έτσι κάποιες υπερβολές, καλό είναι να αποκαταστήσω την αλήθεια, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω ότι ο κ. Βερτούδος ευνοήθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία τελικά με αυτό το οποίο έγινε. Γιατί αλλάχτηκαν πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν σε άλλες περιπτώσεις που κόπηκαν συνδυασμοί για πολύ λίγο. Αναφέρεσαι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και των Χανίων. Και των Χανίων που και χθες. Και χθες και αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη ήταν και φαβορή. Και τη Σάρδα, να σα πω, και το Πειραιά. Του Πειραιά, επειδή καθυστέρησαν να πάνε να καταθέσουν στις 3 η ώρα, απορρίψανε το συνδυασμό ολόκληρο. Δεν το λάμε καθόλου υπόψη. Εδώ φέρθηκε πολύ γαλαντόμα, φέρθηκαν η υπηρεσία στον κύριο Βερτούδο και του δίνει πληροφορίες εκεί που δεν έπρεπε να του δίνει. Δεν έπρεπε να το δίνει από τη στιγμή που κατατέθηκαν αυτά. Εγώ δεν λέω καλά το έκανε και σας έδινε. Βασίλη, τα έχουμε ξαναπεί το πρωί, να μην φάμε το χρόνο μας όμως εδώ. Λοιπόν, όχι, μην το ανοίξει. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι. Εντάξει, ωραία, να κλείσει αυτό το θέμα και να πάμε. Εμείς σας είπα
ότι τι θα κάνουμε. Είναι τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα έτσι για το επιμελητήριο και θέλω να σας τονίσω έτσι μερικά. Οι τεχνικές σχολές έχουν και ένα καινούριο κτίριο. Πλήρως εξοπλισμένες, έχουν περάσει, γίνονται 60.000 ώρες εκπαίδευσης κάθε χρόνο. Έτσι, με ένα μοναδικό επιμελητήριο που έχει η ΕΚ, είναι και αυτό ας πούμε πάνω στην πρωτοπορία που έχει το τέτοιο. Κερδίσαμε μια πολύχρονη δικαστική μάχη και κατοχυρώσαμε το ακίνητο αυτό της Αλικαρνασσού, τα 30 στρέμματα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Και αυτό έγινε επί των ημερών μας, έτσι. Έχουμε σε λειτουργία το Hair Hub, Βασίλη, σε παρακαλώ, δεν είναι αστεία αυτά, αυτά δεν είναι αστεία. 985. Αυτά δεν είναι αστεία, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό, τι είπατε κύριε Κουμαντάκη. Η διαμάχη αυτή με το Δήμο Αλικαρνασσού και το επιμελητήριο ξεκίνησε από το 1984. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά τελεσεδίκησε όμως επί των ημερών εδώ τώρα. Εντάξει, λοιπόν, το Creta.com, μια ψηφιακή επανάσταση στην επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει δωρεάν πρόσβαση σε κάθε επιχειρηματία, το προσφέρει δωρεάν το επιμελητήριο του κάθε επιχειρηματία να μπορέσει να φτιάξει το ηλεκτρονικό του κατάστημα, να μπει, να προβληθεί κτλ. Αναβαθμίσαμε, φτιάξαμε το Open Mall, αναβάθμιση τοπικής αγοράς, το οποίο από την πλευρά μας το ολοκληρώσαμε. Μεταφορικό ισοδύναμο, 25 εκατομμύρια πέσανε τα δύο χρόνια σε επιχειρήσεις της Κρήτης γενικότερα από το μεταφορικό ισοδύναμο με κύριο σκοπό έτσι να απαλύνουν, αν θέλετε, το κόστος στο μεταφορικό λόγω θαλάσσιας μεταφοράς. Αξιοποιήσαμε το οικόπεδο στη 1866, ένα οικόπεδο 350 στενάτων στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, το οικοδομήσαμε και είναι έτοιμο για να δεχτεί κριτικά προϊόντα και κριτικές επιχειρήσεις. Βρήκαμε ένα αποθεματικό του 1 εκατομμυρίου και έχουμε φτάσει στα 2 εκατομμύρια τώρα στην τελευταία κρίση, κάνοντας και όλες αυτές τις επενδύσεις που κάναμε με ίδια κεφάλαια του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το Παγκρίτιο Φόρουμ είναι μια επανάσταση. Έχει βραβευτεί ευρωπαϊκά, έχουν συμμετάχει σε αυτές τις παραγωγικές μεταπηρικές επιχειρήσεις 500 επιχειρήσεις, 144 δίκτυα διανομής, 247 ξενοδοχεία, έχουν γίνει 100.000 συναντήσεις. Προσέξτε, 100.000 συναντήσεις στα 12 χρόνια. Αυτό. Το 60% μένει ικανοποιημένο από αυτό το οποίο έχει προσφέρει το Παγκρίτιο Φόρουμ στην Αθήνα. Και συνεχίσαμε και στην Αθήνα με ανάλογα αποτελέσματα, με 237 επιχειρήσεις, 620 συμμετοχές ξενοδοχείων και 46.000 επισκέψεις. Ραντεβού δηλαδή. Καταδυτικά πάρκα. Είμαστε από τους πρώτους που ξεκίνησαμε τα καταδυτικά πάρκα. Και τώρα φτάνουμε στο να είμαστε έτοιμοι να τα λειτουργήσουμε, περνώντας μια απίστευτη γραφειοκρατία, έτσι, που δεν έχει ξαναγίνει, να έχει αλλάξει ο νόμος 2-3 φορές και να μας βρίσκει πάντα μπροστά στα εμπόδια. Εν τούτοις τα καταφέραμε, από το χρόνο λειτουργεί το πρώτο και έχουμε άλλο ένα στην αυτό και σκεφτόμαστε άλλο ένα στη Νότια Κρήτη. Δομές και στήριξη για τα προϊόντα και τους παραγωγούς. Λειτουργία κέντρο διαμεσολάβησης. Το κλάστερ κριτικού τυριού, πιστοποίηση στα κριτικά χέρια, ενεργειακό κλάστερ, κρέατα energy κλάστερ, δίκτυο κριτικού ελαιολάδου, συνεργασία με το δίκτυο ηνοποιών, έτσι, είναι κάποια από αυτά τα οποία έχουμε κάνει και τα οποία θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προς τα μέλη μας τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζονται. Μάλιστα. Μιλάμε για μια ψηφιακή εποχή η οποία έρχεται, είμαστε έτοιμοι, έχουμε καταστρώσει το σχέδιό μας, το πώς ας πούμε θα είναι αυτή η επόμενη μέρα. Έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο είναι εκπαιδευμένο, για να μπορέσει να το λειτουργήσει και τα νέα άτομα που θα συμμετέχουν από τη διοίκηση αυτή η οποία θα προκύψει. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση να πούμε ότι το επιμελητήριο θα μπορέσει να ακολουθήσει πάλι έτσι με ένα μοναδικό τρόπο αυτή την πρωτοπορία την οποία θέλουμε να έχουν και οι επιχειρήσεις μας. Θέλω να πω, τι χτίζουμε για το μέλλον, έτσι. Συνεργασία του πρωτογενή με τον πρωτογενή τομέα. Θεωρούμε ότι είναι μια απαραίτητη συνεργασία, έχουμε δείξει τα δείγματά μας και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς αυτό εδώ το σκοπό. Θέλω να πω τώρα ότι ζητάμε την ψήφο των μελών μας για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία πρόκειται να κάνουμε. Ένα σημαντικό μέτρο το οποίο σκεφτόμαστε και έχουμε πει ότι θα κάνουμε είναι ένα ταμείο μικροπιστώσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επιχειρηματίας, ο οποίος μπορεί να το κάνει βάσει του νόμου, τα επιμελητήρια μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, το έχουμε εξετάσει και θα το θέσουμε σε λειτουργία. Το επιμελητήριο, βάσει της νομικής διαδικασίας και του τραπεζικού συστήματος, να μπορέσει να απελευθερώσει μικροπιστώσεις
πτώσεις, έτσι, μέχρι 25.000 ευρώ, κυρίως σε νέους επιχειρηματίες, σε γυναίκες, αυτοί οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, ειδικά αυτές τις μέρες και ειδικά για νέους που ξεκινούν μια δραστηριότητα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βερτούδο. Ακούσαμε την καταγραφή όλων αυτών τα οποία συνέβησαν στην θητεία του κυρίου Αλιφιεράκη. Είπε τα καλά, είπε ορισμένα καλά. Να λέμε αλήθειες. Αλλά τα κακά δεν τα είπε. Ποια είναι τα κακά δηλαδή? Θα τα πω εγώ. Εσείς θα πείτε τα κάνετε όμως. Δεν θα πείτε, δεν θα σε ακούσει ο κόσμος τα κάνετε. Εγώ θέλω, εγώ θέλω. Και αυτά. Εγώ κύριε Βερτούδο, όχι, όχι, θέλω. Μα πρέπει, δεν σε ενδιαφέρει. Το πρωί μου έλεγες, εγώ θέλω να ακούσω. Τώρα και εσύ θα ακούσω. Όχι, δεν ξεχίζεις ακούς. Εγώ θέλω να ακούσω το πρόγραμμά σας. Θα τα ακούσεις όλα. Και εμείς θα πάρουμε και κάποιες ιδέες, γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα. Εγώ όμως πατάτες δεν θα κάνω. 2,5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα τα επέξανε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Επί ΣΥΡΙΖΑ χαθήκαν τα χρήματα εκείνα από τους επαγγελματίες του νομού Ηρακλείου. Αυτά τα χρήματα είναι των μελών μας. 100.000 στην Παγκρίτια Τράπεζα εκμηδενιστήκαν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε πόσο είναι τώρα? 30 ευρώ. Μισό λεπτό, να μας το ξεκαθαρίσετε. Περίμενε όμως κάτι άλλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα αναφερθώ πρώτα και στα καλά. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ακούστε. Οφείλουμε. Δεν έχω τον κύριο. Μα είπατε όμως κάτι. Θα τα πω αναλυτικά. Θέλω να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Δεν θέλω να πηγαίνουμε μπρος και να γυρνάμε πίσω. Τι εννοείτε, δόθηκαν κονδύλια που χάθηκαν? Βέβαια. Ποια είναι αυτή? Επί ΣΥΡΙΖΑ παίξανε λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Ομόλογα, τα παίξαμε λεφτά του επιμελητηρίου σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και χαθήκαν αυτά τα χρήματα. Χαθήκανε. Αλλά κύριε Βερτούδο, δεν γνωρίζετε. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι αυτά? Στο άλλο λοιπόν. Ακούστε. Ποια είναι αυτά? Ακούστε, κύριε Αλιφιεράκη, ακούστε. Μα ένα σου πω. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θέλει απάντηση. Εννοεί ο κύριο, όχι, θα σα πω τι εννοεί ο κύριο Βερτούδο. Όχι, εννοεί το 2012 τότε που έγινε. Πρόεδρο είστε πάλι. Μισό λεπτάκι. Όχι, εγώ δεν είχα αναλάβει καν, α πούμε, το 2012 αναλάβαμε εμεί. Το 2012 που γίνανε, ας πούμε, αυτή το κούρεμα των ομολόγων κτλ. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν επιμελητήριο τα λεφτά του επιμελητηρίου να είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σαν δημόσιο αυτό, όπως ήταν η Δήμη, όπως ήταν αυτό. Αυτό εννοεί τώρα ο κύριος Βερτούδο. Αυτό εννοείται, κύριε Βερτούδο. Και το χρεώνει. Το χρεώνει. Επιπροεδρίας. Το 2012 μέσα να δάμε με το επιμελητήριο. 20 χρόνια. Τι έπρεπε να κάνουμε? Όχι, θα τα ακούσουμε όλα. Όλα θα τα πούμε. Μα τι να ακούσουμε τώρα? Είσαι σοβαρός τώρα. Είστε σοβαρός. Άκου τώρα. Μα μην κρίνετε διαπράγματα. Θα με αφήσει τώρα να ολοκληρώσω το ήρεμα και ωραία. Αυτό που λες, μην προσπαθεί να με κρεμίσει. Δεν κρεμίσει. Δεν αυτό. Δεν θέλω να σε κρεμίσω. Αλλά αυτό που λες τώρα. Την προηγούμενη τετραετία, πριν 7 χρόνια, ο κύριος Αλιφιεράκης εκλέχθηκε πρώτος σε ψήφους έναντι του ψηφοδελτίου του κυρίου Μελισσίδη. Έβγαλε 14 έδρες. Εμείς η παράταξη του κυρίου Μελισσίδη τότε έβγαλε 13. Mm-hmm. Πήρε τον κύριο Σφυρί, 2 έδρες, σε κάθε 15. Σου, εγώ είμαι πάλι πρόεδρος. Πήρε και τον κύριο Φασουλάκη για να έχει ένα πληρωματικό. Μήπως σου φύγει ο κύριος Σφυρίς. Και τι έκανε? 14 και 2, 16, έκανε 18. 18. Σωστά. Ναι, σωστά. Μπράβο. 18, έτσι ακριβώς. Ωραία, ωραία, Μανώλη μου. Ναι. Η συμφωνία αυτή έγινε για να γίνει πάλι πρόεδρος ο αγαπητός φίλος Μανώλης. Μα κύριε Βερτούδο, ακούστε. Μισό λεπτό. Να σας κάνω εγώ μια αθώα ερώτηση. Ναι. Επειδή στο επόμενο μέρος θα το συζητήσουμε αυτό. Ό,τι θέλετε. Μετά τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι. Σωστά. Για να κάνετε να πάρετε μια απόφαση. Κάποιος θα πρέπει να είναι και ο πρόεδρος του επόμενου. Για αυτό που σου πήρε, σου πει. Τώρα θα γίνει συμβολογραφική. Κύριε Κουμαντάκη, μην μου κάνετε τώρα παρέμβαση. Κάνω ερώτηση. Θα τον ακούσω. Θα τον ακούσω τον κύριο Βερτούδο. Μάθε και εγώ. Κύριε Δασκαλάκη, τώρα θα γίνει συμβολογραφική πράξη τελικά για να μην αναιρέσουμε αυτά που θα συμφωνήσουμε. Διότι συμφώνησε ο κύριος Αλιφιεράκης με τον κύριο Σφυρί να κάτσει 2 χρόνια πρόεδρος ο κύριος Αλιφιεράκης και μετά να αναλάβει ο κύριος Σφυρίς πρόεδρος. Του την έφερε και αυτήν με τον τρόπο, δεν ξέρω, ο νόμος λέει, αλλά στα Χανιά δεν ισχύει ο νόμος. Στα Γιάννα δεν ισχύει ο νόμος. Τηρηθήκαν οι συμφωνίες. Έκατσε πάλι 7 χρόνια. Αντί για 2 που είχε συμφωνήσει με τον κύριο Σφυρί, έκατσε 7 πάλι. Οι σύμβουλοι του παρόντες συμφωνήσαν και έχουν και αυτή η ευθύνη που δεν του είπαν να τηρήσουμε τη συμφωνία. Ένας μόνος σύμβουλος, αν θέλετε θα πω και το όνομά του, λέει πρέπει να τηρήσουμε τη συμφωνία. Να μπει ο κύριος Σφυρίς πρόεδρος. Του τη φέραν και αυτήνου. Και έκατσε ο κύριος Φασουλάκης, παραιτήθηκε ο κύριος Σφυρίς, έκατσε μετά ο κύριος, γιατί είχε κάνει οικονομικό επόπτη, και έκατσε εκεί αυτός και είχε την πλειοψηφία
και εμείς στη μειοψηφία. Θέλω... Ακούστε τώρα. Μισό λεπτό. Τα ίδια λέτε τώρα για την επόμενη μέρα. Να τοποθετηθώ για την επόμενη μέρα. Δεν θέλω να τοποθετηθείτε για την επόμενη μέρα. Θέλω να ακούσω τη δική σας πρόταση. Για το αύριο. Για το αύριο. Ο νόμος δεν το επέτρεπε, κύριε Δασκαλάκη, αυτό που λέει. Ο νόμος επέτρεπε ότι ο αντικαταστάτης ενός που παραιτείται από τη διοικούσα επιτροπή να είναι από τον ίδιο συνδυασμό. Στα Γιάννη, στα Χανιά δεν ήσχε. Ποια Χανιά, μωρέ. Ποια Χανιά, τα Χανιά είχαν θέμα τέτοιο. Τέλος πάντων. Δεν είχαν κανένα θέμα τέτοιο. Εγώ ξέρω, λοιπόν, με μειοψηφία κυβέρνηση. Αυτά τα θέματα τα λύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν λυθεί. Όταν υπογράψατε τη συμφωνία, ίσχυε ο νόμος όμως. Ο ίδιος νόμος. Δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε. Δεν τον Αυτό λέει. Εκεί που πρέπει και Βερτούδο. Ωραία. Λοιπόν, μπορούσε αυτή η αντικατάσταση δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει. Αυτό θέλω να πω. Ο νόμος είναι υπεράνω των συμφωνιών. Ωραία. Κύριε Βερτούδο, πολύ γρήγορα όμως σας παρακαλώ, γιατί θέλω να προλάβουν να πούν τη δική τους πρόταση και οι άλλοι δύο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, κύριε Δασκαλάκη, 10 στόχους που θα κοιτάξουμε αυτούς τους 10 το πρώτο τρίμηνο, αν έχουμε την Προεδρία, το Επιμελητήριο και ο συνδυασμό μας, Επιμελητήριο για όλους. Μας εμπιστευτεί ο επαγγελματικός κόσμος του Ηρακλείου, όχι τα πολιτικά κόμματα, επαναλαμβάνω. Τους πρώτους 3 μήνες, βασικές αρχές, Ευαγγέλιο, θα έχουμε το Επιμελητήριο, λέμε, θα ανήκει στα μέλη του και όχι σε κόμματα και παρατάξεις. Βασικό αυτό, σας το είπα και προηγουμένως. Τα κόμματα είναι σεβαστά και απαραίτητα. Αλλά έχουν πεδίο, δόξη λαμπρό, στη Βουλή. Όχι στα επιμελητήρια, επιμένω. Όχι στα επιμελητήρια. Εδώ είναι το επιχειρήν. Εδώ είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα αγωνίζονται να πληρώσουν το νίκιο τους, να πληρώσουν το ρεύμα τους, να πληρώσουν το υπαλλήλου τους. Κόκκινα δάνεια, η καλοκαιρινού κλειστά τα μαγαζιά, 43 μαγαζιά από τη Χανιόπορτα μέχρι τη διακλάδωση του Αγίου Μινά. Αυτά είναι τα προβλήματα του επιχειρήν της πόλης. Και έχω εγώ το κάθε κόμμα να έρθει εκεί και να λέει βγάλε αυτόν, βάλε αυτόν. Δεύτερο, κίνητρα σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν στις επιμελητηριακές διαδικασίες με στόχο το 80% να είναι ενεργά και παρόντα. Τώρα έχουμε. Αν βγάλετε τις ΑΕ, έχουμε ούτε 2% από τα 22.000 που είπε ο κ. Αλυφιεράκης στα μέλη μας. 11 θα ψηφίσουν. 11 θα ψηφίσουν. 11 θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 11 θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Περίπου, περίπου. Σου λέτε. Αν βάλετε 1.129 ανώνυμες εταιρείες που έχει κάθε μία 3 ψήφους και εκεί γίνεται το άλλο, θα ξαναεπανέρθω όμως αυτό και να τοποθετηθούν όλοι. Εδώ θα επιμένω απόψε, κύριε Δασκαλάκη, σε αυτό. Ο αγαπητός κύριος Αϊφεράκης, ο αγαπητός κύριος Καρκανάκης και ο αγαπητός κύριος Κουμαντάκης, για να έχουμε αύριο, όχι πίσω από τις μαχαιριές, τίμια πράγματα, μόνο αλήθειες, για να έχουμε αύριο στο Επιμελητήριο απόψε, πρέπει να τοποθετηθούν για τις ΑΕ. Τελεία και πάβα. Γιατί έχουν ευθύνη απέναντι. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Για αυτά που θα συμβούν, γιατί δεν τα αφήνω έτσι. Τα πρόσθεμα που θα πέσουν στις ΑΕ που έχουν παρανομήσει. Τι θα κάνετε. Δεύτερη άδεια. Να ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνετε. Δεν έχω εγώ την ευθύνη. Τι θα κάνετε. Θα σας πω. Την ευθύνη την έχει εκλογική. Εγώ λοιπόν το 80% των μελών, ατομικές όμικρον ε, θα τις ξαναφέρω κοντά στο επιμελητήριο. Η ΑΕ, σας είπα. Εκεί επίσης είναι το γεμίνο όλοι. Είναι ταμιακά ενήμεροι, κύριε Δασκαλάκη. Όλες οι ΑΕ. Η ψήφη είναι δεδομένη εκεί. Με 3 ψήφους ο έκαστος. Καταλάβατε τα πρακτικά. Απαγορεύεται αυτό. Το... Και... Όχι, δεν απαγορεύεται, προς Θεού. Αλλά για το... Όχι, όχι, κύριε Καρκανάκη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σήμερα 18 ατομικές νοκάουτ. Γιατί ταμιακά μη ενήμεροι. Γιατί οι άνθρωποι, μια φορά περνούσε ένας υπάλληλος και πλήρωνα. Τώρα δεν περνάει κανένας. Μα δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική. Έχει σταματήσει, ρε Βασίλη. Σε παρακαλώ. Εγώ σου ότι μεταφέρει ατομική. Η ΑΕ δεν υπάρχουν συνδρομές τώρα. Κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχουν συνδρομές. Η μεταφέρει στον πράκτορα να εισπράττει συνδρομές. Θέλω να σας πω ότι για να δικαιολογηθεί που είναι ταμιακά μη ενήμερος, έχει μείνει στην εποχή, έχει δίκιο ο κ. Αϊφιαράκης. Ενώ η ΑΕ, η ψήφη είναι σίγουρη, κύριε Δασκαλάκη. 3 στην ΑΕ. Εκεί είναι ο στόχος. Κύριε Βερτούδο, ολοκληρώστε. Να ολοκληρώσω. Θέλω όμως να κάνετε και τη σωστή διαχείριση του δικού σας χρόνου. Ναι. Εγώ κοιτάξτε, έχω βάλει χρονόμετρο ακόμα. Και δεν θέλω να αδικήσω τους συνομιλητές. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Ναι, δεν θέλω να αδικήσω. Εγώ συντονίζω τη συζήτηση. Εντάξει, ευχαριστώ.
Θέλω να γίνει περιορισμός της γραφειοκρατίας και της πατάλης και ταυτόχρονα διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών. Βασικό. Υπάρχει με τι ζωτακτικό. Μα με. Άμα μου κάνει. Πάει το ένα λεπτό, μου το φάγε. Μου το φάγε. Το ένα λεπτό, μου το φάγε. Έλα. Παράλληλα, θέλω οι συνεδριάσεις του ΔΕΒΤΑ ΣΥΓΜΑ μέσω διαδικτύου να μεταδίδουν και να έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη. Όλα. Με την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων, που εκεί είμαι πολύ αισιόδοξο εγώ, θα φέρω τον κόσμο που τα είπα, το 80% των μελών θα ψηφίζουν. Αν τώρα ευχαριστημένος από τα έσοδα ο κύριος Πρόεδρος, φανταστείτε αν το κάνω 80% εγώ, όταν αυτός είναι ευχαριστημένος το 5%. Προσέξτε! Ποιο 5%? Το μελών που πληρώνουν, ταμιακά ενήμεροι. Ταμιακά ενήμεροι. Ξέρω τι λέω. Δεν είναι υποχρεωτικές οι συνδρομές. Δεν είναι υποχρεωτικές στο μετάσχο από τη γεμή. Όχι, και... γεμί, όχι ναι. Δεν γνωρίζετε. Να σας πω να μαθαίνετε κιόλας. Όχι, να μαθαίνω. Τα ξέρω πολύ καλά. Τα έχω για να γενικά. Ακούστε τώρα. Μα δεν με αφήνει τώρα εδώ πέρα. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα παιχνίδι 2. Το παιχνίδι το βάζω εισαγωγικά. Δεν θέλω να εννοήσω κάτι. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Θέλω τη στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία με διαρκή ενημέρωση και στήριξη από τα κόστη. Μέχρι τις επιμέρους υπηρεσίες που χρειάζεται. Διαφάνεια στη συμμετοχή των εκπροσώπων στις εκθέσεις, στα προγράμματα και στις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου. Μάλιστα. Δεν μπορεί, κύριε Δασκαλάκη, να πηγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι σε όλες τις εκθέσεις. Ο νέος επαγγελματίας από τα πεζά, που έχει 5 διαφορετικά προϊόντα, φανταστική τυποποίηση, δεν έχει πάρει μέρος σε μία έκθεση. Και όταν του είπα για μία έκθεση τροφίμων στο Παρίσι, ξέρετε τι μου είπε? Τι είναι αυτό? Εγώ. Δεσμεύομαι γι' αυτό, όλοι οι νέοι επιχειρηματίες, θα πηγαίνουν δωρεάν σε εκθέσεις. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Μάλιστα. Δωρεάν. Και έχω να σας πω και για... θέλω να μιλήσουμε... Μισό λεπτό, κύριε Βερτούτο, μα αφήστε με. Τη συζήτηση τη συντονίζω εγώ. Εσείς. Μπορούμε να πούμε ένα σωρό, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Ναι. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Καρκανάκη, η δική σας πρόταση. Κάνω πολύ γρήγορες ερωτήσεις για να σας δώσω χρόνο. Ναι, αλλά πρέπει να αναφερθούμε τώρα, έτσι. Να, και... Τώρα θα κάνετε και εσείς κατάχρηση του δικού σας χρόνου με τον ίδιο τρόπο. Κατάχρηση, δύο πραγματάκια μόνο θα πω. Επειδή αναφέρονται συνεχώς κόμματα και με διάφορα κτλ. Όχι, κόμμα, τώρα το είπατε. Τώρα το είπατε, δεν θα πούν τα κόμματα μακριά από κόμματα. Δεν είπα. Εντάξει, λοιπόν, αφήστε με όμως. Σας παρακαλώ, είδατε, δεν διέκοψα καθόλου για να μην χαλάσω τον ιρμό της σκέψης σας. Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι είναι εντελώς αναχρονιστικό το 2024 να μιλάμε για εξαρτήσεις κομματικές ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον για το δικό μου ψηφοδέλτιο έχω πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί ακόμα και από αυτήν την άποψη από πλευράς πολιτικών τοποθετήσεων είναι το πιο πλουραλιστικό και το πιο αξιόλογο από όλες τις κομματικές αποχρώσεις, παρατάξεις, και το μεγαλύτερο ποσοστό, το συντριπτικό, είναι ανένταχτοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με το επιχειρήν. Εδώ κατακρίθηκε ακόμα και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που συμμετείχε στην εκδήλωσή μου, στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου μου. Αυτά είναι αναχρονιστικά. Επέρασαν ανεπιστρεπτοί οι εποχές που για να έβγαινε κάποιος, έστω και διαχειριστής στην πολυκατοικία, έπρεπε να έχει κομματικό χρήσμα ή να στηρίζεται από κάποιο κόμμα. Τώρα μετράει η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, ο λόγος του, οι προτάσεις του και τι οραματίζει για την επόμενη μέρα για τον φορέα τον οποίο διεκδικεί να διοικήσει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2017 με δείγματα γραφής ακριβώς πώς οραματιζόμαστε το επιμελητήριο, και όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάω από εκεί, δεν μείναμε σε μια στήρα αντιπολίτευση και σε έναν τοξικό λόγο. Και αυτό ίσως να έχει παρεξηγηθεί από τους συναδέλφους. Βέβαια, σε αυτήν την συμβούλιο ήταν και ο κύριος Βερτούδος μαζί. Όλη αυτή την προσπάθεια δεν τον εξαιρώ από αυτήν την επταετία. Δεν μείναμε λοιπόν σε έναν στήρο και αντιπολιτευτικό λόγο. Βεβαίως και στυλιτεύσαμε αστοχίες, βεβαίως και μιλήσαμε για παραλήψεις, βεβαίως και πιστεύουμε ακράδαντα, γι' αυτό διεκδικούμε και την Προεδρία του Επιμελητηρίου, ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε μηδενιστικό λόγο. Αντίθετα, σε πολλά πράγματα που η σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου σωστά καυχιέται, βάλαμε πλάτη, βάλαμε ιδέες, βάλαμε προτάσεις και φροντίσαμε για την υλοποίησή τους.
Και στο μεταφορικό ισοδύναμο συμμετείχαμε και μέσω του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, στο οποίο υποφαινόμενο συμμετέχει. Και στα καταδυτικά πάρκα ήταν ιδέα αρχική δικού μας συμβούλου, δικαιώ, του Γιώργου του Μπαμιεδάκη. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ήταν πρόεδρος στα καταδυτικά πάρκα ΑΕ, είναι σύμβουλος της δικής μας παράταξης, ο κύριος Τζόρβας ο Πάρης. Στο θέμα των τεχνικών σχολών, ο αντιπρόεδρος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά και είμαστε, σας παρακαλώ κύριε Στουδωμά, να μάθουμε επιτέλους να συζητάμε. Λοιπόν, γενικότερα, στο Παγκρίτιο Φόρουμ συμμετείχαμε, βεβαίως, γιατί ήταν μια πολύ καλή δράση και ειδικά για την παρουσία στην Αθήνα, επίσης βάλαμε πλάτη και συμμετείχαμε ενεργά. Αν αυτά παρεξηγούνται και θεωρεί ο κύριος Κουμαντάκης ότι γίνεται διαμοιρασμός και λιμενόμαστε την εξουσία, κάνει λάθος. Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι στο επιμελητήριο δεν χωράνε αντιπαραθέσεις, τοξικός λόγος και μικροπολιτικές διαφορές. Το επιμελητήριο είναι ένας χώρος σύνθεσης απόψεων, σύνθεσης ιδεών. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για αυτό, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι πρέπει στο επιμελητήριο να υπάρχει μια σύνδεση όλων των ιδεών, όλων των σκέψεων και μια κοινή προσπάθεια για το επιχειρήν και για το αύριο του επιχειρηματικού κόσμου. Επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να διαβάσω κι εγώ το πρόγραμμά μας όπως έκαναν οι προηγούμενοι, επιγραμματικά θα σας πω ότι βασική μας προτεραιότητα είναι η καινοτομία. Ναι, εκεί δεν έχουν γίνει όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Δεν λέω δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν είμαι μηδενιστής. Δεν έχουν γίνει όμως. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα, είναι μέσα στα σχέδιά μας, όπου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνογνωσία και σε εργαλεία εχμής εντελώς δωρεάν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα τα εργαστήρια, τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία, να μεταφέρονται αυτές οι εξελίξεις στην πόρτα της κάθε επιχείρησης με τα μέσα που πλέον διαθέτουμε. Η στήριξη της νέας γενιάς των επιχειρηματιών. Είχε γίνει μια προσπάθεια στο mentoring. Δεν προχώρησε. Εκεί θέλουμε πολύ περισσότερη δουλειά. Η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι αυτοί που έχουν στα χέρια τους το αύριο και πρέπει να είναι κοντά στο επιμελητήριο, το επιμελητήριο να είναι κοντά σε αυτούς, να έχουν μια καθοδήγηση από εμπειρότερους επιχειρηματίες οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν και να τους καθοδηγούν. Η εξωστρέφεια, βεβαίως, είναι σημαντικό. Η διεθνής διασύνδεση της Κρήτης. Η Κρήτη μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής με βάση την γεωγραφική της θέση. Η συμμετοχή σε εκθέσεις να είναι στοχευμένες. Βεβαίως και δεν γίνεται επιλογή το ποιοι θα πάνε σε εκθέσεις και το πόσο σχετικοί είναι με το αντικείμενο της έκθεσης. Έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να βελτιωθούν και να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν. Μάλιστα. Ουσιαστικά κίνητρα. Η διαφάνεια. Βασικό θέμα εμπιστοσύνης. Χαίρομαι που ειδικά μία πρόταση της μετάδοσης των διοικητικών συμβουλίων, και αυτό σας είπα το πρωί και λίγο με παρεξηγήσατε, ότι είναι μία θέση την οποία έχουμε από το 17 και καλά κάνετε και την υιοθετείτε και τη συνεχίζετε. Γιατί όχι, βεβαίως, τη στηρίξατε και το 17 ως μέλος της παράταξης. Θα μεταδίδονται διαδικτυακά τα συμβούλια έτσι ώστε να μην υπάρχει και όχι εγώ το είπα, δεν το είπα κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, προτείνουμε μια πλατφόρμα στην οποία θα αναρτάται κάθε απόφαση για έργο ή για επένδυση του επιμελητηρίου και να παρακολουθείτε από τα μέλη ποια είναι η εξέλιξη αυτής του έργου και πράγματι πού πάνε τα λεφτά που επενδύει ο φορέας για ένα συγκεκριμένο έργο. Θέλουμε γενικότερα μια οικονομική ανάπτυξη για όλους, κύριε Σκαλάκη, να είναι... Άκουσαμε πολύ προσοχή, είναι επίσης στις προτάσεις μας η δημιουργία ενός μικρού αναπτυξιακού ταμείου για έκτακτες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων σε θέματα για έκτακτες κυρίως, εισφορές μικροποσά τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να είναι πραγματικά για ένας παράδεισος για επενδύσεις στο χώρο μας. Και τέλος, μια σαφή δέσμευση για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η Κρήτη πρέπει να γίνει πρότυπο της πράσινης ανάπτυξης. Πρέπει να μιλήσουμε για την ηλεκτροκίνηση, πρέπει να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να πιέσουμε για την επιτάχυνση έργων υποδομής που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Η Κρήτη αλλάζει. Τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την περιφέρειά μας. Και τέλος,
παρεμβάσεις όσον αφορά πέρα από το χώρο μας, πέρα από τη γειτονιά μας, παρεμβάσεις όσον αφορά τον επιμελητηριακό θεσμό. Χρειάζεται αλλαγή η επιμελητηριακή νομοθεσία. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Τα επιμελητήρια πρέπει να ακολουθήσουν τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Αυτή είναι μια πρόταση που από το 12 προσωπικά έχω στηρίξει. Θα πρέπει 13 περιφέρειες στην Κρήτη, στη χώρα, 13 επιμελητήρια. Έτσι ώστε να έχουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, να εκπροσωπούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, να είναι ισότιμοι συνομιλητές του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο είναι καθόλου αρμόδιο για την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, να είναι πολύ ισχυρό συνομιλητής και με την πολιτεία, αλλά και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και βέβαια, περιορισμός των θητιών του Προέδρου που έχει ήδη ψηφιστεί, μέχρι 2 θητείες ο κάθε Πρόεδρος, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα αλλαγή. Κύριε Κουμαντάκη, παρακαλώ, μη με διορθώνετε όταν κάτι δεν το ξέρετε. Ο νόμος έχει ψηφιστεί, απλά δόθηκε μία επιπλέον θητεία, γιατί μπήκε ως πρώτη θητεία η χρονιά που ψηφίστηκε ο νόμος. Αλλά οι 2 θητείες, δηλαδή θέλετε ότι εκτός από αυτήν τη θητεία, Πρόεδρε, έχετε δικαίωμα και άλλη. Και άλλη θέλει. Έχετε δικαίωμα κι άλλη εκτός από αυτήν, αν εκλεγείτε. Μα είναι ο νόμος. Αυτό λοιπόν, ισχύει. Λοιπόν, κύριε, μισό λεπτό. Όταν λέω κάτι, γνωρίζετε όσα χρόνια με συναναστρέφεστε ότι είναι ακριβία σε αυτά που λέω. Κύριε Κουμαντάκη, η πρόταση. Τρία λεπτά μπήκε παραπάνω, κύριο Καρκανάκη. Έχετε πάρει το χρόνο σας, κύριε Βερτούδο, από τα προηγούμενα μέρη. Ξέρω, εδώ τα έχω. Έχει μιλήσει πολύ ο Βερτούδος. Έρχομαι, κύριε Κουμαντάκη, σε εσάς. Πάρα πολύ. Όλοι έχετε μιλήσει. Ανάλογα με τον χρόνο που σας δίδεται. Εσείς τον εκμεταλλεύεστε. Πριν πω τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου και τι έχουμε εμείς στο συνδυασμό στο μυαλό μας για το επιμελητήριο, έχω να κάνω μια αναφορά μόνο σε αυτά που είπε προηγούμενο ο κύριος Αλφιεράκης. Το Open Mall, ότι το έκανε το επιμελητήριο, δεν γίνει έτσι. Το Open Mall είναι ένα πρόγραμμα πολλά χρόνια τώρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με συγκεκριμένα χρήματα και λεφτά, σε όλη την Ελλάδα. Εγώ τότε σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρήτης είχα διεκδικήσει μέσα από την ΕΣΕΑ για την Κρήτη 8 Open Mall. Αυτά τα 4 θα γίνουν, έτσι τα άλλα 3 δεν θα υλοποιηθούν. Τα χρήματα αυτά είναι χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος δεν είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν έχει το δικαίωμα χρήματα να διαχειριστεί χρήματα αυτά. Συνδικαλιστικό σωματείο. Ζητήσαμε την Δήμο, γιατί είναι η παρουσία του Δήμου είναι σημαντική για τα έργα υποδομής, και είχαμε ζητήσει και το επιμελητήριο τότε για να μπορέσει, και το επιμελητήριο σαφέστατα δεν είχε κανένα κόστος. Θα συμφωνήσω. Όταν λέτε αλήθεια, συμφωνώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Δεύτερον, όταν λέμε στα θέματα, θα φέρω ένα παράδειγμα. Όχι κατά σπατάλησης χρημάτων, να μου πει στο ποσό. Όταν ο Υπουργός τότε Αγροτικής Ανάπτυξης είχε κάνει αυτά την αγροτό, αυτή στην Εζήνη, σε ένα κλειστό γυμναστήριο στην Αθήνα, πόσοι πήγατε από εδώ, κάνετε ένα στάντ εκεί, τι έγινε εκεί, πόσα χρήματα έτσι, για το ποσό αυτό. Εμένα ρωτάτε. Όχι, ρωτάω το να μάθουμε. Για ποιο πράγμα, γιατί δεν έχω καταλάβει. Το επιμελητήριο που έβαλε και έκανε ένα. Έχετε καταλάβει κάτι, ρωτάει ο κ. Κουμαντάκης. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς είναι. Ένα στάντι, λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα παράδειγμα να φέρουμε. Πόσα χρήματα χρειάζεται. Εντάξει, άμα δώσουμε το χρόνο, να απαντήσουμε κι εμείς. Να πείτε τι θέλει. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Άκουσα και από τον κύριο Αλτσεράκη και από τον κύριο για το μέλλον του επιμελητηρίου. Ωραία πράγματα. Το μέλλον κλπ. 14 χρόνια τώρα που είναι στην εξουσία του επιμελητηρίου, τι έχουν κάνει στα θέματα αυτά πάνω. Να απαντήσουν. Δεν τα είχαν οροματιστεί αυτά. Τον κύριο των άλλων του επιμελητηρίου, εννοείται εμένα. Και εσείς δεν είστε στο επιμελητήριο μέσα. Είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είστε μέσα. Παράταξη δεν είστε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ήμουν διανόμου. 15 εκεί, χρόνια διανόμου. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, το μόνο που άκουγα κάθε φορά από το στόμα σας ήταν όταν ζητούσατε επιδότηση στον Εμπορικό Σύλλογο. Ρωτάω και λέω. Και λέτε για μένα. Ρωτάω και λέω. Τον κύριο των άλλων του επιμελητηρίου. Αυτά. Ευγενικότατος είστε. Αυτά. Τώρα
θυμηθήκαν ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να κάνουμε πράγματα μπροστά. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε για κομματικές, ούτε για τίποτε οικονομικές, ούτε τίποτα. Έχω μόνο ένα όραμα. Το επιμελητήριο να γίνει πάλι ναός της επιχειρηματικότητας. Έτσι. Που έχει χαθεί η πορεία. Πρέπει να παραχθεί πολιτική. Για να παραχθεί πολιτική, πρέπει να μπορέσουμε να μπούμε στις αγορές μέσα, στις επιχειρήσεις μέσα, να ακούσουμε τα προβλήματα, να υπάρχει μια αφύνδρομη σχέση αυτή. Και γι' αυτό, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί αυτή η αφύδρομη σχέση που να παραχθεί πολιτική, πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε εμείς σαν συνδυασμός 15 στρατηγικούς ή τακτικούς στόχους. Όταν είσαι επιχειρηματίας και είσαι στην πραγματική οικονομία, ρωτάς πάντα και σκέφτεσαι αυτούς τους στόχους στρατηγικούς, τακτικούς σε μία ροή. Αυτή τη ροή έχουμε και εμείς στο συνδυασμό αυτών, που θα ξεκινήσει από το οργανόγραμμα του επιμελητηρίου, να δούμε τις δεξιότητες που υπάρχουν εκεί, γιατί αυτοί θα υλοποιήσουν τις πολιτικές μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό. Θα δούμε αυτή την εξωστρέφεια, που όταν λέμε εξωστρέφεια, κυρίως εννοούμε αυτή την αφίδρομη σχέση με την επιχειρηματικότητα που έχει χαθεί. Και όταν γυρίζομαι σε όλο τον νομό και ακούμε για επιμελητήριο, και σας το λέω έτσι, υπάρχει μια εχθρότητα και μια απέχθεια, ειδικά νέων επιχειρηματιών, και πραγματικά είναι τραγικό αυτό, που εγώ έχω ζήσει άλλα πράγματα στο επιμελητήριο, αυτό είναι τραγικό για μένα. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, μια πολιτική η οποία πρέπει πρώτα να προσεγγίσουμε μεγάλα κύτταρα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Τις δύο μεγάλες βιομηχανικές περιοχές και τις Φοινικιάς Μαλάδες, που είναι δύο κύτταρα πραγματικά της επιχειρηματικότητας, με τεράστια προβλήματα, που να μπούμε μπροστά από κοινού, να δημιουργήσουμε πολιτικές και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα πράγματα να λυθούν τα θέματα τους. Να μιλήσουμε με το λιμάνι, το εμπορικό λιμάνι, να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα πράγματα να προωθηθούν, γιατί είναι η πύλη της οικονομίας. Πρέπει να έρθουμε στη Μεσαρά. Στη Μεσαρά είναι μια τεράστια οικονομία. Εκεί παράγονται προϊόντα της γης, η οποία είναι ποιοτικά προϊόντα και η οποία πρέπει να μπουν σε εξαγωγική διαδικασία. Πραγματικά οι άνθρωποι εκεί μιλούν και θέλουν πιστοποιήσεις σωστές. Όχι να πεις μια πιστοποίηση, να βάλεις ένα μελετητή κλπ. Αυτό μπορεί να το κάνει το επιμελητήριο μαζί με άλλους φορείς. Περίμενε. Μια κουβέντα ακόμα. Πρέπει να το επιμελητήριο της Μεσαράς να αναβαθμιστεί, για να υπάρξει αυτή η αμφίδρομη σχέση, έτσι, και να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να φτιάξουμε και ένα υποκατάστημα της επιμελητηρίου στο Αρκαλοχώρι. Γιατί αυτή η δυναμική η οποία δημιουργείται τώρα εκεί και θα δημιουργηθεί, να δούμε το επιχειρήν και η κοινωνία εκεί θα έχει κάποιο από εκεί μερίδιο από όλη αυτή την ιστορία. Και πρέπει το επιμελητήριο να είναι εκεί και να κατευθύνει και να συζητάει με τους επιχειρηματίες. Έτσι. Πρέπει να γίνουν πολλά πολλά πράγματα, αλλά αυτό θέλει να έχεις και να είσαι στην πραγματική οικονομία, να έχεις όραμα, έτσι δεν είναι, στην επιχείρησή σου, και να μπορέσεις αυτά να μεταφέρεις. Αυτοί οι επιχειρηματίες πρέπει να δημιουργήσουν την πολιτική. Αυτός είναι ο συνδυασμός μας, αυτή είναι η ουσία μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με το επιμελητήριο. Το κάνουμε ένα ναό της επιχειρηματικότητας πάλι. Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα σας δώσω τροφή για σκέψη. Θα πάμε στο κομμάτι η επόμενη μέρα των εκλογών. Τέσσερις συνδυασμοί και την επόμενη μέρα των εκλογών θα πρέπει να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και να λάβετε κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διοικηθεί το ηρακλειώτικο επιχειρήν την επόμενη επιμελητηριακή θητεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε ώρα αιχμής, σε ένα τέταρτο μετά τις 11:30. Καταρχήν, προτού συνεχίσουμε τη συζήτηση, επειδή λαμβάνουμε μηνύματα και τηλέφωνα, και κυρίως τηλέφωνα ανθρώπων που θέλουν να παρέμβουν, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είστε αρκετοί αυτοί που θέλετε να παρέμβετε, και ποτέ σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τέσσερις επικεφαλής δεν θα το κάναμε αυτό. Πάντως, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον και για τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Αλιφιεράκη.
Και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί βασίζεται και το μέλλον της επόμενης θητείας στο επιμελητήριο. Είστε τέσσερις συνδυασμοί. Οι τρεις συνυποψηφιοί σας κάθονται δίπλα σας. Παρά τις διαφορές σας, παρά την ένταση, ομολογώ ότι υπάρχει ένα εκρηκτικό σκηνικό από την αρχή της συζήτησης μεταξύ σας. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένας έντονος διάλογος. Φτάνει να τηρούμε τους κανόνες της ευπρέπειας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι ευθαρσώς να το πω λαϊκά, είναι τρεις οι συνυποψηφίοι σας. Αν γυρίσετε να τους κοιτάξετε, υπάρχει ένας συνδυασμός ή και παραπάνω που νιώθετε ότι στην επόμενη μέρα θα μπορούσατε να καθίσετε μαζί και να φτιάξετε τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου με βάση την δυναμική των συνδυασμών? Λοιπόν, καταρχάς θέλω το να... Το ίδιο ερώτημα θα θέσω και στους υπόλοιπους. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε υπερήφανοι για το επιμελητήριο το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, αναβαθισμένος. Το προσωπικό του στο 100% αποδίδει και είναι για την εξυπηρέτηση των πελατών, και αυτά τα λαμβάνουμε καθημερινώς στα μηνύματα και από τα μέλη μας, αλλά και από άλλους οι οποίοι επισκέπτονται το επιμελητήριο. Οι διαδικασίες είναι πλήρως ανοιχτές σε όλα, με διαφάνεια. Όποιος θέλει να συμμετέχει, οτιδήποτε εκδήλωση κάνουμε ή οτιδήποτε αποστολή κάνουμε για τις επιχειρήσεις, αναρτάται, δημοσιεύεται στον τύπο και είναι ελεύθερη να επιλέξει. Θα ήθελα όμως να το κλείσουμε. Ωραία, εδώ, πάμε σε αυτό. Θέλω να σας πω τώρα, θέλω να σας πω τώρα ότι εγώ είχα προτείνει στους συνυποψήφιους μου να φτιάξουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, επειδή γνώριζα λόγω της εμπειρίας μου ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να φτιαχτούν αυτά τα ψηφοδέλτια με 82 άτομα, γιατί σας είπα, περάσαμε μια κατηγορία το επιμελητήριο παραπάνω, έτσι. Από 31, από 31 μέλη στα 41 μέλη. Στα 41. Οπότε καταλαβαίνετε, διπλάσιος αριθμός που τώρα επιβλήθηκε για πρώτη φορά. Τα 82 άτομα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολος αριθμός. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Οι επιχειρηματίες, οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ασχολούνται θα μπορούσαν να ασχοληθούν με το μήνυμα, όλοι τους έχουμε εντοπίσει, τους είχαμε εντοπίσει, όλοι είχαν πέσει τα ίδια πρόσωπα. Θα επιμείνω. Υπάρχει κάποιο συνδυασμό που νιώθει ότι η απόψη σας, το όραμά σας είναι κοινό σε κάποια θέματα? Κοιτάξτε, με όλους μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το θέμα όμως είναι να βάλουν και λίγο, ας πούμε, έτσι, τη σκέψη τους να δουλέψει, να δουν τι πραγματικά, γιατί κάποιοι βάζουν τον εαυτό τους εκτός με αυτά τα οποία λένε. Ακόμα δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό είναι ερώτημα κοινό για όλους. Το περνάω. Είστε επικεφαλής. Το περνάω. Και οι τέσσερις είστε επικεφαλής. Ναι. Αύριο μεθαύριο όμως μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία του τύπου ότι εγώ μαζί πάμε, Μανώλη Αλιφιεράκη, αλλά δεν θέλω να είσαι εσύ ο πρόεδρος. Εντάξει, αυτό είναι τώρα θέμα του τότε τι να κάνουμε. Δηλαδή, μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή. Θα μπορούσε να είμαι, θα μπορούσε να μην είμαι. Θα μπορούσε να είναι ο Χ, ο Ψ, ο Ω. Mm-hmm. Έτσι. Το θέμα είναι αν συμφωνούμε σε ένα πρόγραμμα και σε κάτι αυτό. Αν δεν είμαι εγώ ο επικεφαλής, εγώ είμαι επικεφαλής παράταξης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα κατευθύνουμε μια συζήτηση, θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους επικεφαλείς. Άρα, ουσιαστικά τώρα, είστε ανοιχτός για διάλογο και με τους τρεις υποψηφίους. Εννοείται. Μα δεν είναι. Εγώ πάντα συνεργαζόμαι και εγώ έχω αποδείξει το επιμελητήριο και με τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, που εδώ οι δύο δεν είναι τώρα. Είναι όμως η μία παράταξη. Η μία παράταξη, γιατί ο κ. Βερτός με τον κ. Καρκανάκη ήταν στην ίδια παράταξη. Συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να πω και με τους υπόλοιπους και με τον κ. Φασουλάκη είχαμε επιδείξει, ας πούμε, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και με τον τιμά αυτό το πράγμα, που πραγματικά είχαμε αυτή την άψογη συνεργασία 7 χρόνια, προσέξτε, 7 χρόνια, έτσι, και καταφέραμε αρκετά πράγματα. Αυτό ήταν προς όφελος του επιχειρήν, ήταν προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η επιθυμία μου θα ήταν να φτιάχναμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Χωρίς να βάζουμε προϋπόθεση ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Οι τρεις το δέχτηκαν, οι άλλοι δύο το δέχτηκαν. Ο τρίτος δεν ήθελε στη συζήτηση καθόλου. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο κ. Κουμαντάκης. Δεν το ήθελε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το ήθελε. Διαφώνησε από την αρχή. Και μας εξήγησε το λόγο για τη διαφωνία, γιατί πιθανόν να διαφωνήσει και μετά. Παρ' όλα αυτά, είστε ανοιχτός σε έναν διάλογο με τον κύριο Κουμαντάκη. Μα σας το είπα. Ωραία. Εγώ σας το είπα ότι είμαι ανοιχτός. Ωραία. Με τον κύριο Κουμαντάκη γνωριζόμαστε. Μπορεί να είπαμε λίγο αυτό παραπάνω κουβέντες, αλλά είναι για αυτά που λέει. Όχι, είναι για αυτά που λέει, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Γιατί ο κύριος Κουμαντάκης ήταν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, να το πάμε κι αλλιώς, και να μας πει τι έκανε για τον Εμπορικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή. Που δεν βρέθηκε αντικαταστάτης μέσα από το Ηράκλειο να ηγηθεί του Εμπορικού Συλλόγου και έχουμε ένα πρόεδρο. Καλός ο κύριος, δεν λέω, ας πούμε, από το Γάζι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Να μας πει τι έχει κάνει στον εμπορικό σύλλογο. Εντάξει, τώρα ανοίγουμε όμως. Μα συγγνώμη τώρα. Και συζήτηση. Θέλει να φτιάξει, δηλαδή. Μα κοιτάξτε, με τα έργα μιλάει ο καθένας. Ανάλογα στον χώρο που είναι. Αν ας πούμε είσαι κάπου σε ένα παρόμοιο οργανισμό, ο οποίος εκπροσωπεί επιχειρήσεις, και δεν υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, όταν ψηφίζουν 400 άτομα, ενώ στο Ρέθυμνο ψηφίζουν 600 στα Χανιά 1000, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όταν λέμε για το Open Mall, άλλοι εμπορικοί σύλλογοι ασχοληθήκανε. Του Ρεθύμνου ασχολήθηκε με το Open Mall. Είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί. Του Ρεθύμνου, του Μιλοποτάμου είχε τη δυνατότητα. Ο εμπορικός σύλλογος του Ηρακλείου δεν είχε τη διαχειριστική ικανότητα να το κάνει. Γι' αυτό το έκανε το επιμελητήριο. Μάλιστα. Και συμφώνησα ότι το πήραμε από τον Εμπορικό Σύλλογο για να το υλοποιήσουμε. Κύριε Βερτούδο, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Θα σας απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη. Θα διαφωνήσω εδώ όμως. Το γάζι τι είναι, επαγγελματίες του γαζίου. Okay, στον Εμπορικό Σύλλογο και αυτοί έχουν ψήφο. Δημοκρατικές διαδικασίες έχουμε. Θα ψηφίζει ο επαγγελματικός, ο εμπορικός κόσμος της πόλης και το γάζι. Είναι μέσα στην πόλη. Έδωσε υποψηφιότητα, ψηφίστηκε από τα μέλη, βγήκε πρόεδρος ο κύριος. Μάλιστα. Δεν αφήνεσαι. Εντάξει. Απλώς δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον από ένα έμπορο του Ηρακλείου. Γιατί δεν υπήρχε. Θέλω να είστε το ίδιο σύντομος με τον κύριο. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Ο τίτλος του συνδυασμού μας, κύριε Δασκαλάκη, είναι επιμελητήριο για όλους. Και όχι για λίγους και εκλεκτούς. Επιμένω ότι θα ανοίξουμε την πόρτα του επιμελητηρίου στα προβλήματα του εμπορικού, του επιχειρηματικού κόσμου. Θα είμαι δίπλα τους με κάθε δύναμη που διαθέτω να βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες. Όλου του νομού. Δεν θα είναι το επιμελητήριο πλέον κλειστό κλαπ. Και στις εκθέσεις, ανοιχτές διαδικασίες, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, να μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Εδώ υπάρχει λυκοφιλία. Να το ξέρετε αυτό. Τίμιες κουβέντες και μετά από πίσω άλλες κουβέντες. Θα δούμε, θα μετρήσουμε και θα αποφασίσουμε με τους συνεργάτες μας. Μάλιστα. Όχι μόνος μου. Και δεν θα κάνω καμία ζήτηση η οποία θα είναι κάτω από το τραπέζι. Τελεία και παύλα. Κύριε Καρκανάκη. Κύριε Δασκαλάκη, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ερώτηση αυτή πρέπει να είναι εντελώς υποθετική. Εγώ θα σας πω ότι έχω τονίσει επανειλημμένα ότι η Προεδρία δεν αποτελεί για μας ούτε αυτό σκοπό, ούτε τη βλέπουμε ως εφαλτήριο πολιτικής ανέλυξης ή δημιουργίας δημοσίων σχέσεων ή προβολής. Είναι όμως το απαραίτητο εργαλείο, επειδή όπως προανέφερα είναι και προεδροκεντρικός ο θεσμός του επιμελητηρίου και αυτό πρέπει να αλλάξει, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας, το όραμά μας και τις προτάσεις μας. Επομένως, ο εκλογικός μας στόχος είναι να έχουμε εξασφαλίσει μια αυτοδύναμη νίκη και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε, έτσι ώστε να έχουμε την Προεδρία την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε, όπως σας είπα, αυτοδύναμη να το χρησιμοποιήσουμε. Νίκη σημαίνει 50-1. 50-1. Ακριβώς. Αυτό αποτελεί και σημείο σταθερότητας για τον θεσμό και για το επιμελητήριο. Γιατί καλά αναφέρεται ο κύριος Βερτούδος ότι θα μπουν άλλου είδους διαπραγματεύσεις, συναλλαγές κτλ. Το ότι θα έχουμε την Προεδρία δεν σημαίνει ότι δεν θα ζητήσουμε και δεν θα επιδιώξουμε τη συνεργασία από όλες τις παρατάξεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την ένταση που είπατε, γιατί θέλω να το πω για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, που μπορεί βλέποντας αυτό το πάθος μας στην προεκλογική αυτή περίοδο να νομίζουν ότι έχουμε και κάποια άλλα ωφέλη από την συμμετοχή μας στον επιμελητηριακό θεσμό. Η συμμετοχή μας είναι εθελοντική. Είναι άμυστη ουσιαστικά και τιμητική η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Επομένως, δεν είναι το προσωπικό όφελος αυτό που μας οδηγεί. Το να έχουμε συνεργασία, μα το είπα προηγουμένως, είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι ο επιμελητηριακός θεσμός χρειάζεται συνένεση και συνεργασία για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι χώρος αντιπαράθεσης και τοξικότητας. Και αυτή τη συνεργασία θα την επιδιώξουμε έτσι ή αλλιώς. Αλλά μια συνεργασία που θα βασίζεται
σε ένα κοινό όραμα, σε κοινές θέσεις και προτάσεις, τουλάχιστον για τα βασικά θέματα όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά προτάσεις, θέλω να όσον αφορά τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Θέλω να είμαι δίκαιος. Κλείνω, σας είπα. Ναι. Βεβαίως και θα επιδιώξουμε συνεργασίες όχι στη βάση του ποιος θα είναι πρόεδρος. Κύριε Κουμαντάκη. Καταρχήν, επειδή με ειρωνία προηγούμενα ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος του Εμπνευτηρίου επί 14 χρόνια είπε τι έγινε, λέει, στον Εμπορικό Σύλλογο. Ο Εμπορικός Σύλλογος είχε να επιδείξει ένα σημαντικό έργο σε πολλά πράγματα και καινοτόμα πράγματα που δεν υπήρχαν ποτέ σε όλη την ιστορία του Εμπορικού Σύλλογου επί της Προεδρίας μου και του Διοικητικών Συμβουλίου. Το πήρανε, λέει, το πήρανε, το Open Mall. Το Open Mall δεν μπορούσαμε εμείς, δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, έτσι, και τους δύο υπαλλήλους που έχει το επιμελητήριο πληρώνονται από το Open Mall που εμείς ζητήσαμε και από το Δήμο. Βέβαια, καθυστερεί ο Δήμος, εκεί έχουν γίνει μεγάλες καθυστερήσεις και οι πιέσεις μας προς την κατεύθυνση αυτή είναι τεράστιες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις που πρέπει να τις ξεπεράσουμε κλπ. Κλπ. Τώρα, που λέει δεν κάναμε τίποτα. Ας μας πει την πολιτική του στα 14-8 χρόνια τι έχει δημιουργήσει για πολιτική των επιχειρήσεων. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας Κρήτης 12 χρόνια τώρα, για οτιδήποτε θέματα της επιχειρηματικότητας, καλούσα, γιατί πιστεύω πάντα στη σύμπραξη όλων των φορέων και όλης της δυναμικής που πρέπει να υπάρχουν, όλων των φορέων, να παράξουμε πολιτική, να συζητάμε και να λύουμε τα προβλήματα, να έχουμε θέσεις και μετά να πηγαίνουν επάνω και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση κλπ. Εγώ είχα πάει προσωπικά 9 φορές στα Υπουργεία τα 12 αυτά χρόνια. Έτσι. Και όχι να κραυγάζομαι, με διαμορφώνονται διαμορφωμένες θέσεις. Όχι να κραυγάζουμε με θέσεις. Αν μας πει τι έκανε στα 14 χρόνια που είναι στο επιμελητήριο. Όχι, δεν θέλω τώρα να πούμε. Αυτό που έκανε ήταν μόνο να χρησιμοποιήσει το επιμελητήριο για να κατέβει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε την αξιοπρέπεια, την ευθυξία να παραιτηθεί. Όπως και ο κύριος Καρκανάκης, τώρα που κατεβαίνουμε, έπρεπε να κατεβείτε από το ΝΟΔΕ, κύριε Καρκανάκη. Έχω την εντύπωση αυτή ότι πρέπει και εσείς να τα βοηθείτε. Έχω αναστήσει αλλά την ιδιότητά μου και περίμενα τις διαπλωματικές. Ωραία, ωραία. Έχω αποδείξει ότι δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Έτσι. Λοιπόν, μη μας κάνει τώρα και μαθήματα ο κύριος, Αλιφιεράκης. Αν είναι δυνατόν. Πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα. Άσε να γίνουμε εκλογές, κύριε Δασκαλάκη. Να δούμε τι θα γίνουν, οι δυνάμεις πώς θα διαμορφωθούν κλπ. Κλπ. Μετά πρέπει σαφέστατα να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Ένας επιχειρηματίας, και εγώ είμαι επιχειρηματίας, ενεργός επιχειρηματίας και με όραμα επιχειρηματίας, έτσι, όταν στην επιχείρησή σου έχεις κάτι δεδομένα διαμορφωθεί, πρέπει να κάτσεις να δεις πώς θα λύσεις το θέμα κλπ. Σαφέστατα και μετά τις εκλογές πρέπει να δούμε τι θα δώσουμε λύση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το επιμελητήριο, έτσι γίνεται, σε μια κατάσταση αδιαφορίας και αβελτηρίας. Εξαιρείτε κάποιον συνυποψηφιό από αυτές τις συζητήσεις. Δεν λέω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω την φιλοσοφία και τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα και έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι στους επιχειρηματίες, στην κοινότητα της επιχειρηματικότητας, αν είναι ευχαριστημένοι, έτσι, ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε και ο μπροστάρης που ήταν το επιμελητήριο στα θέματά τους, τότε είναι πολύ καλό να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Αν θέλουν πραγματικά να αλλάξει το επιμελητήριο και να πάρει μια άλλη πορεία, τότε να προσεγγίσουν άλλες λύσεις, ίσως είναι πιο ουσιαστικές και πιο δραστικές. Κύριε, δυστυχώς δεν έχω άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε εδώ. Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να υπήρξαν εκρηκτικές στιγμές σε αυτήν τη συζήτηση, όμως έτσι προβλέπει πολλές φορές ο δημοκρατικός διάλογος. Άλλωστε, πάντοτε υπάρχει σε οποιοδήποτε προεκλογικό αγώνα, είτε αυτοδιοικητικό, είτε επιμελητηριακό, είτε για εθνικές εκλογές, μια πόλωση.
Κρατάμε τους τύπους της ευπρέπειας και θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία και στους τέσσερις, γιατί νικητής πρέπει να βγει το ηρακλειώτικο επιχειρήν, κατ' επέκταση το κριτικό επιχειρήν, και αυτός πρέπει να είναι και ο δικός σας στόχος. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Σκαλάκη, για τη φιλοξενία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Και τους, ναι, τα μέλη μας να κατέβουν στις εκλογές να ψηφίσουν χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μάλιστα. Οι εκλογές είναι το Σάββατο που μας έρχεται. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10, εδώ σε ώρα αιχμής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.